Καλώς ήρθατε, τι κάνετε, πώς είστε? Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ. Τι κάνετε, πώς πάμε? Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε γρήγορα κατευθείαν μόνοι μας. Μόνος μου, εγώ και η μοναξιά μου. Έτσι είναι η ζωή του καλλιτέχνη. Είναι μοναχική. Γεια σας. Τι κάνετε? Πάντα, πάντα μοναχική. Πάντα. Πάντοτε. Να το ξέρεις αυτό. Κοίταξε να δεις. Εγώ δεν θυμάμαι σε ποια φράση είχαμε μείνει στο τελευταίο stream προχθές, οπότε θα το πιάσω από πάνω αριστερά. Καλά είμαστε, όλα καλά. Θα το πιάσω από πάνω αριστερά. Θυμάμαι μόνο σε ποια σκηνή είμαστε. Είμαστε στη σκηνή που ο Dumbledore εξηγεί στο Χάρι το τελευταίο σκηνικό με τον Sirio Black και τα λοιπά και τα λοιπά, με τον Sirio. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από εδώ. Λοιπόν, είναι όλα καλά, για να δω. Όλη η ήχη μου είναι σωστή, έτσι, σωστή είναι. Ωραία, πάμε. Μιλάει ο Χάρη, πάμε, όλα καλά, ευχαριστώ πολύ. Ο Σνέιπ σταμάτησε να μου κάνει μαθήματα σφραγισματικής, γρίλησε ο Χάρη. Με πέταξε με τις κλωτσιές από το γραφείο του. Εκεί είχαμε μείνει, έτσι. Το έχω υπόψη μου, αποκρίθηκε βαρύθιμα ο Ντάμπλντορ. Είπα ήδη πως ήταν λάθος μου που δεν σου έκανα εγώ ο ίδιος τα μαθήματα. Αν και εκείνο τον καιρό ήμουν σίγουρος ότι δεν υπήρχε τίποτε πιο επικίνδυνο από το να ανοίξεις ακόμη περισσότερο το μυαλό σου στο Voldemort, ιδίως αν ήμουν εγώ παρόν. Ο Σνέιπ χειροτέρεψε το πρόβλημα. Το σημάδι μου με πονούσε περισσότερο από τότε που άρχισε να μου κάνει μαθήματα. Κάνει παράπονα ο Χάρη στον Ντάμπλντορ. Καταλάβες. Είπε ο Χάρη που θυμήθηκε τις απόψεις του Ρόν για αυτό το θέμα και συνέχισε ακάθεκτος. Πώς ξέρετε ότι δεν προσπαθούσε να με εξασθενήσει ώστε να διευκολύνει το Voldemort να διεισδύσει στο... Εμπιστεύομαι τον Severus Snape, δήλωσε απλά ο Dumbledore. Μα ξέχασα άλλο ένα γεροντικό λάθος μου, ότι ορισμένες πληγές είναι πολύ βαθιές και δεν γιατρεύονται. Νόμιζα ότι ο καθηγητής Snape... βέβαια, ξεκινήσαμε. Το YouTube, να ξέρεις, απέκτησε περισσότερες διαφημίσεις, έτσι μου είπαν. Ελπίζω να μην ακούστηκε δυνατά. Γράψαμε ένα feedback. Ορισμένες πληγές είναι πολύ βαθιές και δεν γιατρεύονται. Νόμιζα ότι ο καθηγητής Σνέιπ θα ξεπεράσει τα αισθήματά του για τον πατέρα σου. Αλλά έπεσα έξω. Και έτσι εδώ ο αναγνώστης αρχίζει σιγά σιγά και καταλαβαίνει τι παίζει. Μα δεν πειράζει. Έτσι δεν είναι? Φώναξε ο Χάρη αγνοώντας τα σκανδαλισμένα πρόσωπα στα πορτρέτα και τις πνιχτές αποδοκιμασίες τους. Δεν πειράζει που μισούσε ο Σνέιπ τον μπαμπά μου, αλλά πειράζει που μισούσε ο Σίριος τον Γκρίτσερ. Ο Σίριος δεν μισούσε τον Γκρίτσερ, διευκρίνησε ο Ντάμπλντορ. Τον θεωρούσε έναν υπηρέτη ανάξιο της προσοχής και του ενδιαφέροντος του. Η αδιαφορία και η παραμέληση
προξενούν μερικές φορές πολύ μεγαλύτερο κακό από την απροκάλυπτη εχθρότητα. Κατάλαβες, Αγγελική, τι είπε ο Ντάμπλντορ. Μήπως θέλεις να το ξαναδιαβάσω. Το συντριβάνι που καταστρέψαμε απόψε λέει ψέματα. Εμείς οι μάγοι κακομεταχειριζόμαστε και κακοποιούμε εδώ και αιώνες τις άλλες φυλές και τώρα δρέπουμε τους καρπούς της συμπεριφοράς μας. Άρα η Ρόλινγκ δεν είναι ρατσίστρια. Παπ. 1-0. Ώστε του άξιζε του Σύριου αυτό που έπαθε. Έτσι. Ούριαξε ο Χάρη. Ήταν ωραίο, λες, άρεσε. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Και ούτε θα με ακούσεις ποτέ να υποστηρίζω κάτι τέτοιο. Απάντησε ήρεμα ο Ντάμπλντορ. Ο Σύριος δεν ήταν βάναυσος άνθρωπος. Σε γενικές γραμμές φερόταν καλά στα σπιτικά ξωτικά. Δεν αγαπούσε τον Κρίτσερ, γιατί ο Κρίτσερ ήταν η ζωντανή υπενθύμηση ενός σπιτιού που μισούσε. Σωστό. Ναι, το μισούσε. Συμφώνησε με ραγισμένη φωνή ο Χάρη και απομακρύνθηκε γυρίζοντας την πλάτη στον Ντάμπλντορ. Τώρα το γραφείο ήταν λουσμένο στο φως του ηλίου. Τα πρόσωπα των πορτρέτων ακολουθούσαν με το βλέμμα το Χάρη που βημάτιζε χωρίς να ξέρει τι κάνει, χωρίς να βλέπει γύρω του. Τον αναγκάσατε να μείνει κλεισμένο σε ένα σπίτι που μισούσε. Γι' αυτό έφυγε χθες τη νύχτα. Προσπαθούσα να διαφυλάξω τη ζωή του, ψιθύρισε ο Ντάμπλντορ. Δεν αρέσει στους ανθρώπους να ζουν φυλακισμένοι, αντέτεινε ο Χάρη και στράφηκε οργισμένος προς το μέρος του. Το κάνατε και σε εμένα πέρυσι το καλοκαίρι. Ο Ντάμπλντορ έκλεισε τα μάτια και έκρυψε το πρόσωπο στα χέρια του με τα μακριά δάχτυλα. Το κάνει αυτό ο Ντάμπλντορ, νομίζω το κάνει συχνά. Να δούμε. Ο Χάρη τον κοίταζε, μα δεν το λύγησε αυτή η απρόσμενη ένδειξη κόπωσης ή λύπης ή ό,τι άλλο ήταν. Απεναντίας, θύμωσε ακόμη περισσότερο με τον Ντάμπλντορ που έδειχνε σημάδια δυναμίας. Δεν είχε κανένα δικαίωμα να δείχνει αδύναμος όταν ο Χάρη ήθελε να ξεσπάσει πάνω του όλη του τη λύσα. Τι γράφει. Εκείνος κατέβασε τα χέρια του και κοίταξε το Χάρη πάνω από τα πολυεστιακά γυαλιά του. Έφτασε ο καιρός. Άρχισε. Να σου πω αυτό που έπρεπε να σου πω, να σου είχα πει, συγγνώμη, πριν από 5 χρόνια. Κάθισε, σε παρακαλώ, Χάρη. Θα σου τα πω όλα. Σου ζητώ μόνο να κάνεις λίγη υπομονή. Όταν τελειώσω, θα έχεις την ευκαιρία να οργιστείς μαζί μου με την άνεσή σου. Να κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν θα σε εμποδίσω. Ο Χάρη τον αγριοκοίταξε, αλλά τελικά ρίχτηκε στην καρέκλα απέναντι στον Ντάμπλντορ και περίμενε. Ο διευθυντής στράφηκε προς το παράθυρο και χάιδεψε για λίγο με το βλέμμα του το ηλιόλουστο πάρκο. Ύστερα γύρισε ξανά στο Χάρη και είπε: πριν από 5 χρόνια ήρθε σως και, και ασφαλής, το ίδιο είναι, στο Hogwarts όπως το είχα κανονίσει. Δηλαδή, όχι ακριβώς σως, είχες υποφέρει. Το ήξερα όταν σε άφηνα στο κατόφλι της θείας και του θείου σου. Ήξερα ότι σε καταδίκαζα σε 10 δύσκολα και μαύρα χρόνια. Σταμάτησε. Ο Χάρη δεν είπε τίποτα.
ίσως ρωτήσεις και με το δίκιο σου γιατί το έκανα αυτό. Γιατί δεν σε έδωσα σε μια οικογένεια μάγων. Υπήρχαν πολλές που θα σε δέχονταν με χαρά, που θα τα θεωρούσαν τιμή και καμάρι τους να σε μεγαλώσουν σαν γιο τους. Πω πω πω, τι γράφει, Θεέ μου. Απολογείται ο Ντάμπλντορ στο Χάρι. Καταπληκτικό. Κάτσε να δω πότε τελειώνει το κεφάλαιο. Έχει 1, 2. Πόσο κρατάει η απολογία του Ντάμπλντορ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Δεν κατάλαβα. 9 σελίδες. Καλά είναι. 9 σελίδες απολογία. Σου απαντώ ότι η προτεραιότητά μου ήταν η διαφύλαξη της ζωής σου. Μόνο εγώ είχα συνειδητοποιήσει το μέγεθος του κινδύνου που διάτρεχες. Ο Βόλντεμορτ είχε συντριβεί πριν από λίγες μόλις ώρες. Ωστόσο, οι οπαδοί του, πολλοί από αυτούς εξίσου σατανικοί με εκείνον, παραμέναν ελεύθεροι, οργισμένοι, απελπισμένοι και βίαιοι. Κι εγώ έπρεπε να αποφασίσω συνυπολογίζοντας το μέλλον. Δεν έκανε και εύκολη δουλειά. Ντάμπλντορ είναι μπροστά, βλέπει μπροστά. Είχα πιστεί ότι ο Βόλντεμορτ εξοντώθηκε για πάντα. Α, ρωτάει. Είχα πιστεί ότι ο Βόλντεμορτ εξοντώθηκε για πάντα. Όχι. Δεν ήξερα αν θα περνούσαν 10, 20, 50 χρόνια για να επιστρέψει, αλλά ήμουν βέβαιος ότι θα επέστρεφε και επειδή τον ήξερα, δεν θα ησύχαζε εάν δεν σε σκότωνε. Ήξερα ότι ο Βόλντεμορτ είχε γνώσεις ανώτερες ίσως από κάθε άλλο εν ζωή μάγο. Ήξερα ότι ακόμη και τα πιο σύνθετα και ισχυρά προστατευτικά ξόρκια μου θα ήταν ανίσχυρα αν ανακτούσε πλήρως τις δυνάμεις του. Αλλά γνώριζα επίσης και ποιο ήταν το βάσανό μου με τις διαφημίσεις. Δεν αντέχω άλλο. Να βάλω κάτι άλλο. Τι να κάνω. Αυτό θέλω. Αυτό μ' αρέσει. Αυτό με χαλαρώνει. Δεν αλλάζω. Απλά τι να κάνω. Τι να κάνω. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Μου καταστρέφει το αυτό. Τι να κάνω. Τι γίνεται. Τι γίνεται. Δεν μπορώ. Όχι, δεν τα αλλάζω. Να πάει αν δεν. Κανονικά θα έπρεπε όμως. Να βάζει μια ειδοποίηση, ρε μπρο. Θα μου πεις, κοιτά το βιβλίο, δεν κοιτά την οθόνη, δεν μπορώ να το δω. Δεν ξέρω ειλικρινά. Τέλος πάντων, στο γύβλο μου. Δεν γίνεται. Θα πρέπει να έχω το ένα δάχτυλο στο ποντίκι. Οπότε θα διαβάζω με το ένα χέρι. Έγινε. Αλλά γνώριζα επίσης και ποιο ήταν το αδύνατο σημείο του. Έτσι πήρα την απόφασή μου. Θα σε προστάτευε μια αρχαία μαγεία που την ξέρει τη μισή και γι' αυτό την υποτιμούσε πάντα με οδυνηρές συνέπειες για εκείνον. Όπα. Αναφέρομαι φυσικά στο γεγονός ότι η μητέρα σου πέθανε για να σε σώσει. Με αυτόν τον τρόπο σου εξασφάλισε μια μόνιμη προστασία που δεν περίμενε ο Βόλντεμορτ. Μια προστασία που κυλά ακόμη και σήμερα στις φλέβες σου.
Έδειξα λοιπόν εμπιστοσύνη στο αίμα της μητέρας σου. Σε παρέδωσα στην αδελφή της, τη μοναδική εν ζωή συγγενή της. «Δεν μ' αγαπάει», υπευθύνθηκε ο Χάρη. «Δεν δίνει δεκάρα». «Ναι, αλλά σε δέχτηκε», τον διέκοψε ο Ντάμπλντορ. «Μπορεί να σε πήρε με προθυμία, με βαρυγκομία, με θυμό, με το ζόρι, αλλά σε δέχτηκε και με αυτή την πράξη της σφράγισε το προστατευτικό ξόρκι που σου έκανα. Η θυσία της μητέρα σου έκανε τους δεσμούς αίματος την ισχυρότερη ασπίδα που μπορούσα να σου προσφέρω». «Α, πρέπει κάποιος να τον ερωποιήσει όμως αυτό το ξόρκι. Δεν γίνεται από μόνο του». «Άρα το έκανε ο Ντάμπλντορ. Εντάξει, οκ. Okay. Ακόμη δεν καταλαβαίνω», λέω Χάρη. Και συνεχίζει ο Ντάμπλντορ. «Εφόσον μπορείς να αποκαλείς σπίτι σου τη στέγη κάτω από την οποία μένουν συγγενείς εξαίματος της μητέρας σου, ο Βόλτεμορτ δεν μπορεί να σε αγγίξει και να σε βλάψει όσο βρίσκεσαι εκεί. Η μητέρα σου έχεσε το αίμα της, αλλά ζει μέσα σε εσένα και στην αδελφή της. Το αίμα της είναι το ασφαλές καταφύγιο σου. Πρέπει να επιστρέψεις εκεί μία φορά το χρόνο, ώστε να μπορείς να το αποκαλείς σπίτι σου, και όσο βρίσκεσαι εκεί δεν μπορεί να σε πειράξει ο Βόλτεμορτ». «Γιατί να είναι τόσο ιδιοφία, Θεέ μου. Δεν μπορώ». «Η θεία σου το ξέρει, Χάρη. Της εξήγησα τι είχα κάνει στο γράμμα που άφησα μαζί με εσένα στο κατώφλι της. Ξέρει ότι η στέγη που σου προσέφερα σε κράτησε στη ζωή τα τελευταία 15 χρόνια». «Αποκλείεται, ψάματα», του λέει. «Πού το ξέρει? Δεν παίζει κάτι τέτοιο. Δεν παίζει κάτι τέτοιο. Δεν παίζει κάτι τέτοιο». «Για μισό λεπτό», έκανε ο Χάρη. «Μισό λεπτό». Ανακάθισε στην καρέκλα του και κοίταξε κατάματα τον Ντάμπλντορ. «Εσείς τη στείλετε τον εξάψαλμο. Της είπατε να θυμηθεί. Ήταν η φωνή σας?» «Σκέφτηκα», συνέχισε ο Ντάμπλντορ γέρνοντας το πλάι το κεφάλι, «ότι ίσως χρειαζόταν να της υπενθυμίσω τη συμφωνία που σφράγισε παίρνοντάς σε στο σπίτι της. Υποψιαζόμουν ότι η επίθεση των παραφρόνων θα την έκανε να σκεφτεί πόσο επικίνδυνο ήταν να σε έχει ψυχογειό. Και το σκέφτηκε», ψιθύρισε ο Χάρη. «Κυρίως ο θείος μου. Ήθελε να με διώξει, αλλά μετά τον εξάψαλμο η θεία μου είπε πως έπρεπε να μείνω». Χαμήλωσε τα μάτια του στο πάτωμα και προσέθεσε. «Αλλά τι σχέση έχει αυτό με τον...» Δεν μπορούσε να προφέρει το όνομα του Σύριου. «Εν τω μεταξύ, έχω χαλαρώσει ήδη πάρα πολύ. Δεν αντέχω άλλο, τι να κάνω. Κοιμάμαι όρθιος. Σιγά με καταφέρω να διαβάσω 33 σελίδες. Βλέπω κόσμο τίποτα, κλάιμα. Θα το κλείσω, ρε. Θα το κλείσω εδώ. Μισή ώρα stream, πόση ώρα στο μάλλον?» «Όχι, ρε Χάζα. Θα μπουν πιο μετά. Αυτό τους ξέρω, έτσι κάνουν. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τώρα τι σχέση έχουν όλα αυτά με το Σύριο.
Πριν από 5 χρόνια λοιπόν, συνέχισε ο Dumbledore σαν να μην είχε διακόψει στιγμή την αφήγησή του, ήρθε στο Hogwarts. Μπορεί να μην ήσουν τόσο ευτυχισμένος και καλοζωισμένος όσο θα ήθελα, αλλά ήσουν ζωντανός και υγιής. Δεν ήσουν ο παραχαϊδεμένος μικρός πρίγκιπας, αλλά ήσουν, όπως ήλπιζα, ένα φυσιολογικό παιδί παρά τις αντίξωες συνθήκες. Το σχέδιό μου πήγαινε καλά μέχρι στιγμής. Και μετά θα θυμάσαι, φαντάζομαι, εξίσου καλά με μένα τα γεγονότα της πρώτης χρονιάς στο Hogwarts. Ανταποκρίθηκες αξιοθαύμαστα στην πρόκληση και σύντομα, πολύ πιο σύντομα από ό,τι περίμενα, βρέθηκες αντιμέτωπος με τον Voldemort. Επέζησες και πάλι. Και όχι μόνο, αλλά καθυστέρησες την επιστροφή και την ανάκτηση των δυνάμεών του. Πολέμησες σαν άντρας. Ήμουν... Δεν μπορώ να σου περιγράψω πόσο περήφανος ένιωσα για σένα. Ω, τι γλυκός. Ωστόσο, υπήρχε ένα ψεγάδι στο υπέροχο σχέδιό μου. Είναι και ψώνιο ο Dumbledore. Okay. Συνέχισε. Ένα πασίδηλο ψεγάδι που ήξερα από τότε ότι απειλούσε να τα καταστρέψει όλα. Κι όμως, παρόλο που γνώριζα πόσο σημαντικό ήταν επιτύχει το σχέδιό μου, έλεγα στον εαυτό μου ότι δεν θα επέτρεπα σε αυτό το ψεγάδι να το καταστρέψει. Μόνο εγώ μπορούσα να το αποτρέψω, γι' αυτό μόνο εγώ έπρεπε να είμαι δυνατός. Και αυτή ήταν η πρώτη δοκιμασία μου, όταν κοιτώσουν στο αναρωτήριο εξασθενημένος από την πάλη σου με τον Voldemort. Τι παίζει? Τι διαβάζω, φίλε? Τι διαβάζω, μπρο? 2, 3, 4, 5, 6. 6 σελίδες. 7. 7 σελίδες ακόμα. Για να πάμε στο τελευταίο κεφάλαιο. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται, είπε ο Χάρη. Θυμάσαι που με ρώτησε στο κρεβάτι του αναρωτηρίου γιατί προσπάθησε να σε σκοτώσει ο Voldemort όταν ήσουν βρέφος? Ο Χάρη έγνεψε καταφατικά. Έπρεπε να σου το είχα πει τότε? Ερωτηματικό. Ο Χάρη κοίταξε τα γαλάζια μάτια χωρίς να πει λέξη. Με καρδιά του χτυπούσε πάλι σαν τρελή. Δεν κατάλαβες ακόμη το ψεγάδι του σχεδίου μου? Όχι. Μάλλον όχι. Ας είναι. Όπως ξέρεις, αποφάσισα να μην σου απαντήσω. Είναι μόλις 11 χρονών, είπα στον εαυτό μου. Πολύ μικρός για να το μάθει. Δεν σκόπευα να στο πω από τα 11. Ήταν πολύ βαριά η αλήθεια για μια τόσο νεαρή ηλικία. Έπρεπε ωστόσο να καταλάβω από τότε τα σημάδια του κινδύνου. Έπρεπε να αναρωτηθώ γιατί δεν με ταρακούνησε το γεγονός ότι μου έκανες αυτή την ερώτηση, στην οποία ήξερα ότι κάποια μέρα έπρεπε να δώσω την τρομερή απάντηση. Έπρεπε να με προβληματίσει η προθυμία με την οποία ανέβαλα εγώ ο ίδιος την απάντηση, λέγοντας τον εαυτό μου ότι ήσουν μικρός, πάρα πολύ μικρός. Και έτσι άρχισε η δεύτερη χρονιά σου στο Hogwarts και για άλλη μια φορά βρέθηκες απέναντι σε προκλήσεις που δεν είχαν αντιμετωπίσει ούτε μεγάλοι μάγοι. Για άλλη μια φορά τα κατάφερες, ξεπερνώντας και τα πιο τρελά μου όνειρα. Μα αλλά και τι κάνει? Κάνει σύνοψη των προηγουμένων βιβλίων υπό την πλευρά του Dumbledore, υπό τη σκέψη του Dumbledore. Μα αλλά πόσο ιδιοφυΐα. Τι παίζει? Πού είχα μείνει? Έχω πορωθεί. Δεν ξέρω πού έμεινα. Α, ναι.
Δεν με ξαναρώτησες όμως γιατί σου άφησε αυτό το σημάδι, Voldemort. Συζητήσαμε για το σημάδι σου, ναι. Πλησιάσαμε πολύ κοντά στο θέμα. Γιατί δεν σου τα είπα όλα τότε? Γιατί σκέφτηκα τι 11, τι 12. Ήσουν πολύ μικρός για να μάθεις. Σε άφησα να φύγεις ματωμένος, εξουθενωμένος, αλλά ενθουσιασμένος. Και αν ένιωσα ένα τσίμπημα ενοχής που δεν σου το είπα τότε, το αγνόησα. Θεέ μου, τι γράφει, τι ιδιοφία είναι αυτή. Κάτσε Δήμο να δεις, να ακούσεις ιδιοφία. Κάτσε να ακούσεις έπους. Καλώς τους. Βλέπεις, ήσουν πολύ μικρός ακόμη και δεν μου έκανε καρδιά να καταστρέψω τη νύχτα του θριάμβου σου. Κατάλαβες, Χάρη? Βλέπεις τώρα ποιο ήταν το ψεγάδι του μεγαλοφιού σχεδίου μου? Είχα πέσει στην παγίδα που είχα προβλέψει, που είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου να αποφύγω, που έπρεπε να αποφύγω. Δεν είχα δεθεί συναισθηματικά μαζί σου, δήλωσε απλά ο Ντάμπλντορ. Με ενδιέφερε περισσότερο η ευτυχία σου από το να μάθεις την αλήθεια. Με ενδιέφερε περισσότερο η ψυχική ηρεμία σου από το σχέδιό μου. Με ενδιέφερε περισσότερο η δική σου ζωή από τις ζωές που κινδύνευαν να χαθούν αν αποτύχανε το σχέδιό μου. Με άλλα λόγια, έκανα αυτό ακριβώς που περιμένει ο Voldemort από εμάς, τους ανόητους που αγαπάμε. Τι είπες τώρα, μπρο? Τι είπες τώρα, μπρο? Τι είπες? Τι είπες? Τι διάβασα μόλις τώρα? Για γράψε μου πάλι τώρα που διάβασα και το τέλος της φράσης του Ντάμπλντορ. Φαλάγια, τι τέλεια γραφή, Θεέ μου. Δεν μπορώ, θέλω να φάω το μικρόφωνο μου. Καλώς. Υπάρχει δικαιολογία? Προκαλώ όποιον σε έχει παρακολουθήσει στενά όπως εγώ, και σε έχω παρακολουθήσει πολύ πιο στενά από ό,τι φαντάζεσαι, να ισχυριστεί ότι δεν θα πάσχιζε και αυτός να σε προφυλάξει από περισσότερο πόνο από όσον έχεις δοκιμάσει ήδη. Γιατί μου μιλάς έτσι, Λίτσα? Εγώ αγαπάω. Με βλέπεις έτσι που με γκρινιάρες? Έχω αγαπήσει πολύ στη ζωή μου και αγαπάω ακόμη. Γιατί, γιατί το λες αυτό? Γιατί το λες αυτό? Γιατί όχι? Ξεκινήσει λοιπόν, συνεχίζω το κείμενο, σταματήστε. Πού θα μείνει? Εδώ. Τι με ένοιαζε αν σφαγιαζόταν ανυπολόγιστος αριθμός ανώνυμων και απρόσωπων ανθρώπων και πλασμάτων στο απότερο μέλλον, εφόσον εσύ ήσουν ζωντανός, υγιής και ευτυχισμένος εδώ και τώρα? Άκου τι γράφει, μαλάκα. Ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα δεν περίμενα ότι θα έχω στα χέρια μου κάποιον σαν εσένα. Έτσι σκέφτω, αγαπησιάρης. Βλέπεις πώς τα χώνει έτσι η Ρόλινγκ? Πώς σου τα χώνει έτσι? Σε μένα δηλαδή. Κάτσε να δούμε τι άλλο. Μαλάκα, δεν ξέρω τι άλλο θα ακούσω από τον Ντάμπλντορ. Είμαστε στο τρίτο βιβλίο και μπήκαμε στο τρίτο έτος. Σε παρατηρούσα από μακριά όταν αγωνιζόσουν να αποθήσεις τους παράφρονες, όταν βρήκες το Σύριο,
όταν έμαθες ποιος ήταν και όταν τον έσωσες. Πώς να σου το έλεγα εκείνη τη στιγμή όταν είχες διασώσει πανηγυρικά τον ονό σου από τα νύχια του Υπουργείου. Τώρα σε πρόλαβα όμως, πάρδα. Αλλά τώρα, στα 13 σου, είχαν αρχίσει να εξαντλούνται οι δικαιολογίες μου. Μπορεί να ήσουν μικρός, αλλά είχες αποδειχθεί ξεχωριστός. Ένιωθα να με τύπτει η συνείδησή μου, Χάρη. Ήξερα ότι πλησιάζει η στιγμή. Μα τι όμορφα που γράφει, Θεέ μου. Αλλά πέρυσι, όταν βγήκες από το λαμύνηθο, είχες δει τον Σέντρικ Ντίγκορη να πεθαίνει και είχες γλιτώσει κι εσύ ο ίδιος τη ζωή σου παρατρίχα. Κι έτσι δεν σου το είπα. Αν και ήξερα ότι τώρα που γύρισε ο Βόλτεμορτ έπρεπε να το κάνω σύντομα. Και τώρα, απόψε, ξέρω ότι είσαι έτοιμος εδώ και πάρα πολύ καιρό να μάθεις αυτό που σου έκρυβα τόσα χρόνια, γιατί είχες αποδείξει ότι μπορείς να αντέξεις αυτό το βάρος. Η μόνη μου δικαιολογία είναι αυτή. Σε έβλεπα να κουβαλάς απείρως περισσότερα βάρη από κάθε άλλο μαθητή που πέρασε ποτέ από αυτό το σχολείο και έτσι, μέχρι πριν από λίγο, δεν μου πήγαινε η καρδιά να προσθέσω άλλο ένα. Το μεγαλύτερο από όλα. Ο Χάρη περίμενε, αλλά ο Ντάμπλντορ δεν μίλησε. Εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω. Ο Βόλτεμορτ προσπάθησε να σε σκοτώσει όταν ήσουν μικρός, εξαιτίας μιας προφητείας που έγινε λίγο πριν από τη γέννησή σου. Ήξερε πως υπήρχε η προφητεία αυτή, αν και δεν γνώριζε το πλήρες περιεχόμενό της. Προσπάθησε να σε σκοτώσει όσο ήσουν ακόμη βρέφος, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο εκπλήρωνε τους όρους της προφητείας. Για πάμε λίγο να δούμε τι παίζει. Διαπίστωσε όμως με βαρύ κόστος για εκείνον ότι έκανε λάθος όταν η κατάρα που προοριζόταν να σε σκοτώσει εξωστρακίστηκε και χτύπησε και τον ίδιο. Έτσι, από τότε που επέστρεψε στο σώμα του και ειδικά μετά την περσινή εντυπωσιακή απόδρασή σου από εκείνον, ήταν αποφασισμένος να ακούσει όλη την προφητεία. Αυτό ήταν το όπλο που αναζητούσε με τόσο πάθος από τότε που γύρισε, να μάθει πώς θα σε καταστρέψει. Τώρα ο ήλιος είχε ανέβει ψηλά. Το εκτυφλωτικό φως του είχε πλημμυρίσει και την παραμικρή γωνιά του γραφείου. Η γυάλινη προθήκη που βρισκόταν το ξύφος του Γκόντρικ Γκρίφιντορ έλαμπε λευκή και αδιαφανής. Τα θράψματα των οργάνων που είχε σπάσει ο Χάρη στραφτάλιζαν στο πάτωμα σαν σταγόνες βροχής και ο νεοσός Φόξ τιτίβιζε σιγανά στη σταχτένια φωλιά του. «Η προφητεία έσπασε», είπε ανέκφραστο ο Χάρη. Προσπαθούσα να σύρω τον Νέβιλ στα σκαλοπάτια του δωματίου με την αψίδα και έσκησε το μανδύα του και έπεσε. Αυτό που έσπασε ήταν απλώς το αρχείο της προφητείας που φυλάσσεται στο τμήμα μυστερίων. Αλλά η προφητεία έγινε σε κάποιον. Και αυτός ο κάποιος έχει τα μέσα να τη θυμηθεί κατά λέξη. «Ποιος την άκουσε?» ρώτησε ο Χάρη, αν και ήξερε ήδη την απάντηση. «Μάλλον την ξέρω κι εγώ. Για να δούμε». «Εγώ», αποκρίθηκε ο Ντάμπλντορ. «What?»
Μια κρύα βροχερή νυχτιά πριν από 16 χρόνια, σε ένα δωμάτιο πάνω από το πανδοχείο Γουρουνοκεφαλή. Είχα πάει εκεί να δω μια υποψήφια για τη θέση της καθηγήτρας μαντικής, αν και βασικά θα προτιμούσα να καταργήσω αυτό το μάθημα. Καλησπέρα. Καλώς. Η υποψήφια όμως ήταν δυσέγγονη μιας πολύ σπουδαίας και ξακουστής μάντισσας και το θεώρησα στοιχειώδη ευγένεια να τη συναντήσω. Απογοητεύτηκα. Σχημάτισα την εντύπωση ότι δεν διέθετε ίχνος από το χάρισμα. Της είπα, ελπίζω με διακριτικότητα, ότι δεν ήταν κατάλληλη για τη θέση και ετοιμάστηκα να φύγω. Ο Ντάμπλντορ σηκώθηκε, πέρασε δίπλα από το Χάρι και πήγε στο μαύρο ντουλάπι δίπλα από την γκούρνια του Φόκους. Έσκυψε, το άνοιξε και έβγαλε μια ρηχή πέτρινη λεκάνη με σκαλιστούς ρούνους γύρω από το χείλος, όπου ο Χάρι είχε δει τον πατέρα του να βασανίζει το Σνέιπ. Ο Ντάμπλντορ γύρισε στο γραφείο, ακούμπησε πάνω του την κυβωτό των στοχασμών και σήκωσε το ραβδί του στον κρόταφό του. Τράβηξε από εκεί τις σκέψεις του, όμοιες με ασημιές κλωστές που θέμιζαν ιστούς αράχνης, και τις έριξε στη λεκάνη. Κάθισε πίσω από το γραφείο του και κοίταξε για λίγες στιγμές τις σκέψεις του που αναδεύονταν και περιστρέφονταν μέσα στην κυβωτό των στοχασμών. Έπειτα, σήκωσε με έναν αναστεναγμό το ραβδί του και χτύπησε την ασημιά επιφάνεια. Έλα, έλα. Τρεις σελίδες ακόμα για να τελειώσει το πρώτο τελευταίο κεφάλαιο και πάμε στο τελευταίο. Θα είναι μεγάλο το stream σήμερα, παιδιά. Γι' αυτό δεν σας μιλάω πολύ. Γι' αυτό και το μήνυμα εκεί, το pint. Δεν ξέρω αν το είδες τη γράφη και τα λοιπά και τα λοιπά. Για να τελειώνουμε σήμερα. Τελειώσουμε σήμερα για να πάμε την Κυριακή σε νέο βιβλίο. Όχι του Harry Potter, φυσικά. Είπαμε, ανάμεσα από τα βιβλία Harry Potter κάνουμε διάλειμμα. Ας πιω λίγο νεράκι. Ανάμεσα από τα βιβλία του Harry Potter, όπως ξέρετε εσείς οι παλιοί, διαβάζουμε τον επίσης αγαπημένο μου Κωστή Παπαγιώργη. Άμα δεν έχεις ακούσει Κωστή Παπαγιώργη, πρέπει να έρθεις οπωσδήποτε στο επόμενο ASMR stream την Κυριακή, διότι θα χάσεις. Αυτή είναι η άποψή μου. Λοιπόν, προχωράμε. Δεν διαβάζω τέτοια φανταστικά διηγήματα. Λες και ο Χάρης είναι αληθινός. Λοιπόν, έχω σχέδιο για το τι θα διαβάσουμε μετά το Harry Potter. Δεν σας το λέω όμως ακόμη. Αυτά είναι μυστικά του streamer. Για να κρατάει τους αναγνώστες σε αγωνία. Έχει πολλά ονόματα. Δεν μ' αρέσουν τα βιβλία. Δεν έχω διαβάσει Ιλιάδα. Θα διαβάσω Σιλμαρίλιον. Α, θα διαβάσω πρώτα Ιλιάδα και μετά διαβάσω Σιλμαρίλιον. Δεν μπορώ τα πολλά ονόματα στη λογοτεχνία. Δεν έχω το σκάλι μνήμη. Λυπάμαι πολύ. Έχω διαβάσει Οδυσσία.
Και δεν έχω διαβάσει Ιλιάδα. Θα μου πεις η Οδυσσία έχει λιγότερα ονόματα από την Ιλιάδα. Μπορεί ναι. Μπορεί ναι. Γι' αυτό σου λέω. Άστο, δεν έχει νόημα. Λοιπόν, πάμε. Που είχα μείνει. Ξαφνικά μία μορφή τυλιγμένη με σάρπες αναδύθηκε μέσα στην ουσία που ασήμιζε, από την ουσία που ασήμιζε. Τα μάτια της φάνταζαν πελώρια πίσω από τους μεγεθυντικούς φακούς των γυαλιών της. Άρχισε να περιστρέφεται αργά με τα πόδια της μέσα στη λεκάνη. Μα όταν η Σίβυλα τρελώνει μίλησε, δεν ήταν με την απόκοσμη μυστηριώδη φωνή της, αλλά με βραχνούς, τραχείς τόνους που ο Χάρη την είχε ακούσει να χρησιμοποιεί άλλη μία φορά. Η τρελώνη έκανε την προφητεία. What the fuck, bro? Η Αγγελική μάλλον νόμιζε ότι θα διαβάσω Ιλιάδα. Σιγά μια Βασιλιάδα, ρε. Ακούς τι λέμε εδώ πέρα. Μάλλον δεν άκουσες. Μάλλον δεν ξέρω. Γενικά έχεις μια διαφορία προς τα πράγματα. Δεν ακούς τους άλλους. Δεν ξέρω. Κάτι σου συμβαίνει. Για να δούμε. Καλά κάνεις βέβαια. Καλά κάνεις. Εγώ σε γουστά σε πάω. Και εγώ ότι δεν μ' αρέσει το γράφω. Υπενόησα ότι δεν σου αρέσω. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Πάμε λίγο. Τρελώνε. Έρχεται αυτός που έχει τη δύναμη να κατατροπώσει τον άρχοντα του σκότους. Θα γεννηθεί από αυτούς που τον αψήφισαν 3 φορές. Θα γεννηθεί στην εκπνοή του 7ου μηνός και ο άρχοντας του σκότους θα το σημαδέψει ως εισαξιό του, αλλά εκείνος θα διαθέτει μια δύναμη που αγνοεί ο άρχοντας του σκότους και κάποιος από τους δυο θα πρέπει να πεθάνει από το χέρι του άλλου, γιατί κανείς τους δεν μπορεί να ζήσει όσο είναι ζωντανός ο άλλος. Αυτός που έχει τη δύναμη να κατατροπώσει τον άρχοντα του σκότους θα γεννηθεί στην εκπνοή του 7ου μηνός. Η μορφή της Σίβυλας τρελώνει, έτσι όπως τροβιλιζόταν αργά, άρχισε να βυθίζεται σιγά σιγά στην ασημιά ουσία, ώσπου στο τέλος εξαφανίστηκε. Έσοφουλα. Επικράτησε απόλυτη σιωπή. Δεν έβγαλε άχνα ούτε ο Ντάμπλντορ, ούτε ο Χάρι, ούτε κάποιο από τα πρόσωπα των πορτρέτων. Ακόμη και ο Φόξ είχε σοπάσει. «Κύριε καθηγητά», ψιθύρισε τέλος ο Χάρι, γιατί ο διευθυντής που κοίταζε ακόμη την κυβωτότητα στοχασμών έδειχνε τελείως χαμένος στις σκέψεις του. «Δεν... αυτό σημαίνει... τι σημαίνει αυτό?» «Σημαίνει», αποκρίθηκε εκείνος, «ότι το μοναδικό άτομο που έχει πιθανότητες να νικήσει τον Λόρδο Βόλτεμορτ γεννήθηκε πριν από 16 χρόνια στα τέλη Ιουλίου. Το αγόρι αυτό θα γεννιόταν από γονείς που είχαν αψηφίσει ήδη 3 φορές το Βόλτεμορτ». Ο Χάρη ένιωσε σαν να έκλεινε γύρω του μία παγίδα. Έπος. Δυσκολευόταν ξανά να αναπνεύσει. «Εννοεί εμένα?» Ο Ντάμπλντορ πήρε μία βαθιά ανάσα. «Το παράξενο, Χάρη», είπε σιγανά, «είναι ότι μπορεί να μην εννοεί εσένα. Η προφητεία της Σίβυλας ταιριάζει σε 2 αγόρια που γεννήθηκαν στα τέλη Ιουλίου εκείνη της χρονιάς, που οι γονείς και των 2 ήταν μέλη του τάγματος του Φίνικα
και που και των δύο γονείς γλίδωσαν τρεις φορές την τελευταία στιγμή από το Voldemort. Το ένα είσαι φυσικά εσύ και το άλλο είναι ο Neville Longbottom. Excuse me. Τι διάβασα μόλις τώρα? Μα τότε γιατί υπήρχε το δικό μου όνομα στην προφητεία και όχι του Neville? Η επιγραφή του επίσημου αρχείου άλλαξε όταν σου επιτέθηκε ο Voldemort σε βρεφική ηλικία. Α, εξήγησε ο Dumbledore. Ο φύλακας της αίθουσας των προφητιών θεώρησε αυτονόητο ότι αφού ο Voldemort εσένα προσπάθησε να σκοτώσει, εσύ ήσουν αυτός που εννοούσε η Σίβυλα. Δηλαδή, μπορεί να μην είμαι εγώ? Ρώτησε ο Χάρη. Φοβάμαι, είπε ο Ντάμπλντορ, σαν να πρόφερε με μεγάλη δυσκολία κάθε λέξη, ότι δεν υπάρχει πια αμφιβολία πως είσαι εσύ. Μα είπατε και ο Νέβιλ γεννήθηκε στα τέλη Ιουλίου και οι δικοί του γονείς. Ξεχνάς την επόμενη φράση της προφητείας. Το τελευταίο αναγνωριστικό σημάδι που λέει ότι το αγόρι που θα νικήσει τον Voldemort, ο ίδιος ο Voldemort θα το σημαδέψει ως εισάξιό του. Και έτσι έκανε, Χάρη. Διάλεξε εσένα, όχι τον Neville. Σου έκανε αυτό το σημάδι που αποδείχθηκε ευλογία και κατάραση νάμα. Ναι, αλλά μπορεί να διάλεξε λάθος, αντέτεινε ο Χάρη. Μπορεί να σημάδεψε λάθος άνθρωπο. Διάλεξε το αγόρι που θεώρησε πιθανότερο να τον απειλήσει, αποκρίθηκε ο Ντάμπλντορ. Και πρόσεξε κάτι, Χάρη. Δεν διάλεξε τον καθαρό αιμό, που σύμφωνα με το δόγμα του είναι το μόνο είδος μάγου που αξίζει να είσαι ή να συναναστρέφεσαι, αλλά τον ημίαιμο, σαν τον εαυτό του. Είδε τον εαυτό του σε εσένα πριν καν δει εσένα. Σημαδεύοντάς σε με αυτό το σημάδι δεν σε σκότωσε όπως ήθελε, αλλά αντίθετα σου χάρισε δυνάμεις, καθώς και ένα μέλλον που σου παρήχε τη δυνατότητα να γλιτώσεις από αυτόν όχι μόνο μία φορά αλλά τέσσερις ως τώρα, κάτι που ούτε οι γονείς σου ούτε οι γονείς του Νέβιλ είχαν καταφέρει. Τότε γιατί το έκανε αυτό? Ρώτησε ο Χάρη που είχε παγώσει και είχε μουδιάσει ολόκληρος. Γιατί προσπάθησε να με σκοτώσει όταν ήμουν μωρό? Θα μπορούσε να περιμένει να μεγαλώσουμε εγώ και ο Νέβιλ, ώστε να κρίνει ποιος έδειχνε πιο επικίνδυνος και έπειτα να προσπαθήσει να σκοτώσει αυτόν που... Καλή ερώτηση. Προφανώς η Rowling εδώ δεν μας εξηγεί μόνο, αλλά μας απαντά και σε ερωτήματα που πιθανώς θα είχαν οι αναγνώστες της. Μα τι ιδιοφυΐα, Θεέ μου, ξέρω, σε έχω πρίξει. Εγώ λέω αυτά που σκέφτω. Πράγματι, αυτό θα ήταν το σωστότερο, συμφώνησε ο Dumbledore. Αλλά μην ξεχνάς ότι ήταν ελλιπής οι πληροφορίες του Voldemort για την προφητεία. Το πανδοχείο γουρούνου κεφαλή που το διάλεξε η Σίβυλα επειδή ήταν φτηνό, προσέλκε πάντα, πώς θα το πω, πολύ πιο ενδιαφέρουσα πελατεία από ότι τα τρία σκουπόξυλα. Όπως διαπιστώσατε εσύ και οι φίλοι σου, με βαρύ τίμημα βέβαια, αλλά όπως διαπίστωσα και εγώ ίδιος εκείνη τη νύχτα, είναι ένα μέρος όπου ποτέ δεν είσαι σίγουρος ότι δεν θα σε κρυφακούσουν. Φυσικά, όταν πήγα να συναντήσω τη Σίβυλα Τρελόνη, ούτε που μου πέρασε από το νου
ότι θα ακούγα κάτι που άξιζε τον κόπο να υποκλαπεί. Για καλή μας τύχη, τσάκωσαν τον οτακουστή μόλις άρχισε η απαγγελία της προφητείας και τον πέταξαν έξω με τις κλωτσιές. Και έτσι άκουσε μόνο τις πρώτες φράσεις. Εκεί που προφητεύει τη γέννηση ενός αγοριού στα τέλη Ιουλίου. Άκου τι σκέφτηκε η Ρόλινγκ, μάλακα. Πω. Εντάξει, κουφή δικαιολογία. Εδώ το χάνει, σαν συγγραφέας. Α, θα λέμε την αλήθεια. Θα το διαβάσουμε μετά το μήνυμά σου. Θα λέμε την αλήθεια εδώ. Λοιπόν, πρόσεξε. Είναι λίγο κουφή δικαιολογία αυτή. Άκουσε μόνο τις πρώτες φράσεις. Εκεί που προφητεύει τη γέννηση ενός αγοριού στα τέλη Ιουλίου, που οι γονείς το αψήφισαν τρεις φορές στο Voldemort. Έτσι, δεν μπόρεσε να προειδοποιήσει τον αφέδη του ότι με την επίθεσή του θα σου μετάγγιζε δυνάμεις και θα σε σημάδευε ως εισαξιό του. Ο Voldemort δεν ήξερε πως ήταν επικίνδυνο να σου επιτεθεί, ότι θα ήταν πιο συνετό να περιμένει να μάθει περισσότερα. Δεν ήξερε ότι έχεις μια δύναμη που αγνοεί ο άρχοντας του σκότους. Μάλιστα. Εντάξει. Εδώ δεν με έπεισες, συγγραφέας. Δεν πειράζει. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Πώς είστε? Τι κάνετε? Έχεις δίκιο και είναι κάποια πράγματα που δεν τα έχουν βάλει στις ταινίες και έτσι πολλοί δεν κατανοούν πολλά πράγματα, γι' αυτό πάντα λέει βάστα βιβλία. Ναι ρε, ισχύει. Δεν είναι το βιβλίο, είναι το, η ταινία είναι ένα οπτικό-ακουστικό μέσο, το οποίο ας πούμε, εντάξει, δεν πλάβαινε στα... Τι να γράψει το σενάριο. Για δούμε. Μα δεν έχω... Αναφώνησε πνιχτά ο Χάρη. Δεν έχω καμία δύναμη που δεν έχει εκείνος. Δεν μπόρεσα να πολεμήσω όπως πολέμησε αυτός απόψε. Δεν μπορώ να κατέχω τους ανθρώπους ή να τους σκοτώνω. Έτσι είναι. Συμφωνώ με το γιαουρτάκι. Υπάρχει μια αίθουσα στο τμήμα μυστηριών, τον διέκοψε ο Ντάμπλντορ, που είναι πάντα κλειδωμένη. Περιέχει μια δύναμη πιο υπέροχη και πιο φοβερή από το θάνατο, από την ανθρώπινη φία, από τα στοιχεία της φύσης. Για να δούμε. Θα διορθώσει την συγγραφική της αστοχία που έκανε πριν ένα λεπτό. Είμαι πολύ περίεργος να δω τι θα διαβάσω τώρα. Είναι ίσως το πιο μυστηριώδες από τα διάφορα θέματα μελέτης που φυλάσσονται εκεί. Και η δύναμη που φυλάσσεται στη συγκεκριμένη αίθουσα είναι αυτή που εσύ κατέχεις σε υπέρτατο βαθμό, ενώ ο Voldemort δεν διαθέτει ούτε ίχνος της. Η δύναμη που σε όθησε να τρέξεις απόψε να σώσει το Σύριο, αυτή η ίδια δύναμη σε έσωσε όταν σε κυρίευσε ο Voldemort, γιατί εκείνος δεν μπορεί να αντέξει μέσα σε ένας, δεν μπορεί να αντέξει έτσι μέσα σε ένα σώμα πλημμυρισμένο από μια δύναμη που μισεί. Τελικά δεν είχε σημασία που δεν έμαθες να σφραγίζεις το μυαλό σου. Ήταν η καρδιά σου που σε έσωσε. Η αγάπη. Μάλιστα. Εντάξει, οκ. Okay. Ο Χάρη έκλεισε τα μάτια του. Αν δεν πήγαινε να σώσει το Σύριο, ο Σύριος θα ήταν τώρα ζωντανός. Ο Χάρη, προσπαθώντας να αναβάλει την επόμενη στιγμή που θα έπρεπε να ξανασκεφτεί το Σύριο, ρώτησε χωρίς να τον ενδιαφέρει απάντηση. Στο τέλος της προφητείας λέει κάτι: «Κανείς τους δεν μπορεί να ζήσει όσο είναι ζωντανός ο άλλος».
συμπλήρωσε ο Ντάμπλντορ. Δηλαδή, ζήτησε να μάθει ο Χάρη, ανασύροντας τις λέξεις από ένα βαθύ πηγάδι απελπισίας που ένιωθε να έχει ανοιχτεί μέσα του. Δηλαδή εννοεί ότι στο τέλος θα πρέπει ο ένας από εμάς, σωστά το γράφει, να σκοτώσει τον άλλον. Ναι, απάντησε ο Ντάμπλντορ. Για κάμποση ώρα έμειναν και οι δύο αμίλητοι. Από κάπου μακριά, έξω από τους τοίχους του γραφείου, ο Χάρη άκουγε τις φωνές και το θόρυβο που έκαναν οι μαθητές καθώς κατέβαιναν για πρωινό στη μεγάλη τραπεζαρία. Του φαινόταν απίστευτο ότι υπήρχαν ακόμη άνθρωποι στον κόσμο που είχαν διάθεση για φαγητό, γελούσαν και δεν ήξεραν ή δεν τους ένοιαζε ότι ο Σίριος Μπλακ χάθηκε για πάντα. Έτσι είναι. Ο Σίριος φάνταζε ήδη 1.000.000 χιλιόμετρα μακριά. Ακόμη και τώρα όμως, ο Χάρη πίστευε κάπου μέσα του ότι αν είχε τραβήξει το πέπλο, θα αντίκριζε απέναντί του το Σίριο να τον χαιρετά ίσως με εκείνο το κοφτό γέλιο που θύμιζε γάβγισμα. Το πέπλο είναι ο συμβολισμός για την άλλη ζωή, έτσι. Γι' αυτό έχει πέπλο εκεί. Είχε το πέπλο στην πύλη. Αισθάνομαι πως σου χρωστάω όλη μια εξήγηση, Χάρη, είπε διστακτικά ο Ντάμπλντορ. Ίσως αναρωτήθηκες γιατί δεν σε διόρισα επιμελητή. Οφείλω να ομολογήσω ότι έκρινα πως ήσουν ήδη φορτωμένος με πάρα πολλές ευθύνες. Ο Χάρη σήκωσε τα μάτια του. Ένα δάκρυ κυλούσε στο πρόσωπο του Ντάμπλντορ, που χάθηκε ύστερα από λίγο στη μακριά ασημιά γενιάδα του. Έπος. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για το artist. Ποιο artist, καλέ, what? Α, για το ποιο? Ποιο artist, bro? Α. Τι με ευχαριστάς, αδρελέ. Τίποτα, να είσαι καλά. Έψε μου για το artist badge. Πώς είσαι? Ελπίζω να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, φτάσαμε στο τελευταίο κεφάλαιο. Πόσα άτομα είμαστε? 8. Όπως λέω κάθε φορά. Α, 10. Έκανα refresh. 10. Και 3-13, έτσι λέω κάθε φορά. ήρθε, ψυχουλά μου. Τον Άγκρι, πού τον είδα τον Άγκρι? Τον Άγκρι τον είδα στους JRJ, πώς λέγονται. Πού τον είδα τον Άγκρι? Όχι, στον Gentle Fox αποκλείεται. Δεν τον ξέρετε τον Gentle Fox. Δεν ξέρετε το φίλο μου τον Gentle Fox των Αμερικάνων. Σας έχω πει τόσες πολλές φορές γι' αυτό. Κάπου τον είδα. Α, πες μου που ήσουν. Α, καλώς τον. Τελευταίο κεφάλαιο. Α, ναι. Κάτσε να σας κάνω ένα άλλο σου. Περιμένετε. Τον φίλο μου τον Αμερικάνο, τον Gentle Fox ASMR, τον κάνω show έτσι. Γιατί είναι στην Αμερική, ο άνθρωπος ανοίγει 3 ώρα το βράδυ.
Άμα είσαι ξύπνιος 3 ώρα το βράδυ και θέλεις να κοιμηθείς, θα πας εδώ. Περίμενε. Λοιπόν, ο φίλος μου, Gentle Fox, δεν το λέω έτσι, μιλάμε στο Discord, να ξέρεις. Τέλος πάντων, τώρα δεν θέλω να πω πολλά. Μου έχει στείλει και κάτι από την Αμερική. Μου έχει στείλει ένα βιβλίο. Μου έχει στείλει ένα βιβλίο με αφιέρωση. Λοιπόν, και ο Gentle Fox ASMR ψηφίστηκε από το ASMR Community. Δεν στριμάρει ο άνθρωπος, οπότε τρώει μπαν η Αγγίλγη. Τρώει μπαν. Εγώ μιλάω για τον Gentle Fox και αυτή λέει σε πρόλαβα. Μαλάκα, είσαι μεθυσμένη. Εγώ μεθυσμένα άτομα, mods δεν έχω. Κάτσε να σε βγάλω τώρα από mod. Περιμένετε, πώς το κάνω. Δεν ξέρω, έχεις και μεγάλο όνομα. Τέλος, αυτό ήτανε. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Πες να είσαι μεθυσμένη. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Να, δεν υπάρχει, όχι, δεν έχει συγγνώμη. Τέλος. Έτσι κι αλλιώς, Klein Mind. Δεν θέλω εγώ τέτοιους μόνο. Λυπάμαι πάρα πολύ. Σου έχω κάνει 500 παρατηρήσεις, δεν θες να συμμορφωθείς. Unmod. Αυτά. Λοιπόν. Άσε τώρα. Λοιπόν, τι έλεγα. Ναι, είδες. Με σύγχυσε. Τέλος πάντων, κάνω ένα φόρο τον άνθρωπο. Με σύγχυσε και το ξέχασα. Τι κλίπ είναι αυτό που το κάνανε. Να το βγάζει. Το θέμα είναι να το φοράει, όχι να το βγάζει. Είναι θεούλης. Oh, I see. We're just waiting for Broken Desk to request hydration. That makes sense. Where, Fox? That was our critter trigger. We have several of those, but this one, I just felt like wearing the mask. Φωνάρα. Τι εννοείς? Αυτό έλειπε να φύγεις κιόλας. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τελευταίο κεφάλαιο. Ο δεύτερος πόλεμος αρχίζει. Άμα έχεις τα κότσια, φύγε. Κάτσε να δούμε πόσες σελίδες είναι. Λοιπόν, 795. 20 σελίδες. 22. 22 σελίδες, δηλαδή 2 ώρες. Καλά. Τελευταίο κεφάλαιο. Ο δεύτερος πόλεμος αρχίζει. Κάψε κεφαλαία. Επέστρεψε ο ακατανόμαστος. Εισαγωγικά. Ο Υπουργός Μαγείας Κορνήλιος Φάτζ επιβεβαίωσε με σύντομη δήλωσή του τη νύχτα της Παρασκευής ότι ο κατανόμαστος επέστρεψε στη χώρα και βρίσκεται ανάμεσά μας. Έτσι δεν μιλάνε δημοσιογράφοι. Με μεγάλη μου λύπη επιβεβαιώνω ότι ο μάγος που αυτό αποκαλείται Λόρδος, ξέρετε ποιον εννοώ, είναι ζωντανός και βρίσκεται πάλι ανάμεσά μας. Δήλωσε ο Φάτζ, ο οποίος εμφανίστηκε κουρασμένος και εκνευρισμένος ενώπιον των δημοσιογράφων. Με εξίσου μεγάλη λύπη σας ανακοινώνω ότι εκδηλώθηκε μαζική εξέγερση των παραφρόνων του Ασκαμπάν, οι οποίοι αρνούνται να παραμείνουν στην υπηρεσία του Υπουργείου. Πιστεύουμε ότι επί του παρόντος καθοδηγούνται από το Λόρδο. Καλούμε την κοινότητα των μάγων να τεθεί σε επιφυλακή. Άμα θα γίνει χαμός. Το Υπουργείο ετοιμάζει οδηγούς βασικής, οικιακής και ατομικής άμυνας που θα διανεμηθούν δωρεάν σε όλα τα σπίτια εντός του προσεχούς μηνός. Να πάμε λίγο.
Η δήλωση του Υπουργού έγινε δεκτή με δυσφορία και φόβο από την κοινότητα των μάγων, όπου μέχρι την Τετάρτη είχαν την επίσημη διαβεβαίωση του Υπουργείου ότι δεν υπάρχει ίχνος αλήθειας στις επίμονες φήμες ότι δρά και πάλι ανάμεσά μας ο ξέρετε ποιος. Οι λεπτομέρειες των γεγονότων που οδήγησαν στην ευνίδια μεταστροφή του Υπουργείου είναι ακόμα ασαφείς, αν και πιστεύετε ότι ο ακατανόμαστος με μια ομάδα επίλεκτων οπαδών του, γνωστών ως θανατοφάγων, εισέβαλε στο Υπουργείο Μαγείας τη νύχτα της Πέμπτης. Ο Άλμπους Ντάμπλντορ, ο οποίος επανήλθε πρόσφατα στη θέση του διευθυντή της σχολής Hogwarts, του Προέδρου της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Μάγων και του Προέδρου της Δημογεροντίας των Μάγων, δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστεί ή να μας κάνει κάποιο σχόλιο. Ωραίος. Αποφεύγει τους δημοσιογράφους ο Ντάμπλντορ. Ο Ντάμπλντορ επέμενε εδώ και ένα χρόνο ότι ο ξέρετε ποιος δεν ήταν νεκρός όπως πιστεύαμε και ελπίζαμε, αλλά στρατολογούσε οπαδούς για να επιχειρήσει, μια νέα προσπάθεια αρπαγής της εξουσίας. Στο μεταξύ, το αγόρι που σώθηκε... Να σε και συγχάρη, το ξέρα πως θα σε αναφέρουν, είπε η Ερμιόνη κοιτώντας τον πάνω από την εφημερίδα. Αυτό, λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εγώ πιστεύω ότι μέχρι το πέμπτο βιβλίο, μέχρι το τέταρτο βιβλίο, η Rowling έγραφε λογοτεχνικά. Στο πέμπτο βιβλίο γράφει πάλι λογοτεχνικά. Κοίταξε, ένας συγγραφέας ποτέ δεν χάνει την λογοτεχνικότητά του. Αλλά πιστεύω ότι από το πέμπτο βιβλίο και μετά αρχίζει και σκέφτεται λίγο και την κάμερα. Θα μου πεις, αυτό είναι κακό? Όχι, αλλά αν θες να γράφεις κλασική λογοτεχνία, ναι, είναι κακό. Δεν μπορείς να θεωρείσαι κλασικό συγγραφέας εάν γράφεις έχοντας το μυαλό στην κάμερα. Καταλαβαίνεις τα tips που σου δίνω? Τα νιώθεις? Μπράβο. Αυτό ας πούμε ήταν μια σκηνή για την κάμερα. Παραπληροφόρηση φουλ. Προχωράμε. Έχω λίγο καφεδάκι ακόμη. Τι ώρα είναι? Ωραία, είναι 11 και 20. Ελπίζω να μην σοκάρατε για αυτό που έγινε. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Η ζωή, παιδιά, δεν είναι στατική. Τα πράγματα αλλάζουν στη ζωή σου. Της έδωσα δύο ευκαιρίες. Είμαι δηλαδή, πόσα χαρακτηρίζω τον εαυτό μου? Είμαι θεός, κατάλαβες? Δύο ευκαιρίες. Ξέρεις κανέναν που να δίνει δύο ευκαιρίες? Τρεις μάλλον, η τρίτη ήταν αυτή. Η τρίτη. Συμπεριφέρεται ακόμα σαν 18 ενώ είναι 25. Πόσο χρόνο είναι, Αγγελική? Λοιπόν, πάει το σπαθάκι, το έχασε. Bye bye. Και σε άλλους δεν κάνει έτσι. Γιάννης, ονόματα μην λέμε, Γιάννη τον λένε. Δεν ξέρω γιατί. Κάτι έχει μαζί μου. Βαριέται μόνο. Εντάξει. Της αρέσουν τα shooters, αυτά τα πιου πιου και τέτοια. Εντάξει, γούστα είναι αυτά. Θέλει, της αρέσουν τα πιου πιου μόνο, τα βαριέται τώρα όλα τα υπόλοιπα. Δεν πειράζει. Έτσι είναι. Δεν μπορείς να αρέσει σε όλους, Δήμο. Δεν μπορείς. Βρισκόταν στο αναρωτήριο κι άλλο κινηματογραφικό πλάνο. Ο Χάρη καθόταν στην άκρη του κρεβατιού του Ρον και άκουγαν και οι δύο την Ερμιόνη που διάβαζε το πρωτοσέλιδο του ημερησίου προφήτη. Η Τζίνι, τον αστράγαλό της οποίας θεράπευε στη στιγμή η κυρία Πόμφρι, ήταν κουλουριασμένη στα πόδια του κρεβατιού της Ερμιόνης.
Ο Νέβιλ, που η μύτη του επανήλθε με τον ίδιο τρόπο στο φυσιολογικό σχήμα και στις διαστάσεις της, καθόταν σε μια καρέκλα ανάμεσα στα δύο κρεβάτια. Η Λούνα, που είχε επισκεφθεί τους ασθενείς κρατώντας το τελευταίο φύλλο του σοφιστή, διάβαζε το περιοδικό, κρατώντας το ανάποδα, χωρίς να δίνει σημασία, τουλάχιστον έτσι έδειχνε, στα λόγια της Ερμιόνης. Ανάποδα, λέει. Ε, τότε τι σου συμβαίνει, ρε φίλε, ξέρω, είσαι έγκυος. Για να πω το άλλο, είπα αυτό. Κάτι σου συμβαίνει, ξέρω. Τώρα ξανά έγινε το αγόρι που σώθηκε, σχολίασε ευλοσιρά ο Ρον. Δεν είναι πια ψεύτης και φιγουρατζής, ε? Πήρε μια χούφτα σοκολατένιους βατράχους από τον τεράστιο σωρό που υπήρχε στο κομωδίνο του, πέταξε μερικούς στο Χάρι, στη Τζίνι και στο Νέβιλ και ξετύλιξε έναν τραβώντας το περιτύλιγμα με τα δόντια του. Στα μπράτσα του υπήρχαν έντονα σημάδια σαν καμουτσικές από τα πλοκάμια του εγκεφάλου που τυλίχθηκαν γύρω του. Η κυρία Πόμφρι είπε πως οι σκέψεις αφήνουν τις βαθύτερες σουλές από οτιδήποτε άλλο. Αν και από τότε που άρχισε να τις επαλήφει με άφθονες ποσότητες μύρου λησμονιάς, το δόκτωρος Άμπλι παρατήρησε μεγάλη βελτίωση. Μα τι ωραία γραφή. Ναι, τώρα γράφουν πολύ κολακευτικά για εσένα, Χάρη, σχολίασε η Ερμιόνη διαβάζοντας το άρθρο. Μία μοναχική φωνή αλήθειας. Αυτό το διαβάζουμε με τη φωνή της Ερμιόνης, γιατί το διαβάζει η Ερμιόνη, κατάλαβες. Αν και θεωρήθηκε ανισόρροπος, επέμενε αταλάντευτα. Αναγκάστηκε να υποστεί τη χλέβη και το διασυρμό. Είπε σμίγοντας τα φρύδια. Παρέλειψαν να αναφέρουν ότι ήταν ο ίδιος ο ημερήσιος προφήτης που υποκίνησε τη χλέβη και το διασυρμό. Άγγιξε τα πλευρά της και μόρφασε από τον πόνο. Η κατάρα που της έριξε ο Ντολόχοβ, αν και πολύ πιο αδύναμη από ότι αν ο θανατοφάγος είχε φωνή για να την εκφέρει, προκάλεσε, όπως είπε η κυρία Πόμφρι, πολύ σημαντικές βλάβες. Η Ερμιόνη έπαιρνε 10 διαφορετικά φαρμακευτικά φίλτρα την ημέρα και η υγεία της βελτιωνόταν γοργά. Είχε αρχίσει ήδη να βαριέται στο αναρωτήριο. Η τελευταία απόπειρα του «Ξέρετε ποιου» να καταλάβει την εξουσία, σελίδες 2-4. Τι έπρεπε να μας είχε πει το Υπουργείο, σελίδα 5. Γιατί κανείς δεν άκουγε τον Άλμπους Ντάμπλντορ, σελίδες 6-8. Αποκλειστική συνέντευξη του Χάρι Πότερ, σελίδα 9. Μάλιστα. Μονολόγησε η Ερμιόνη που έκλεισε την εφημερίδα και την άφησε στην άκρη. Τώρα έχουν αρκετό υλικό για να γράφουν. Και η συνέντευξη του Χάρι δεν είναι αποκλειστική. Είναι αυτή που έδωσε πριν από μήνες στο σοφιστή. Του την πούλησε ο μπαμπάς, πέταξε αφηρημένα η Λούνα καθώς γύριζε σελίδα στο σοφιστή. Πέτυχε πολύ καλή τιμή και έτσι φέτος το καλοκαίρι θα οργανώσουμε εξερευνητική αποστολή στη Σουηδία να δούμε αν θα καταφέρουμε να πιάσουμε κανένα στραβοκέρατο φυσιτήρα. Τι είναι, έχω stream. Κάτι είδα. Κάνει κάτι φλίκερινγκ η οθόνη, δεν ξέρω, ρε φίλε, τι πες. Η Ερμιόνη πάλεψε για λίγες στιγμές με τον εαυτό της και ύστερα είπε: αυτό είναι θαυμάσιο. Η Τζίνι κοίταξε το Χάρι και απέστρεψε βιαστικά το βλέμμα, πνίγοντας ένα χαμόγελο. Λοιπόν, συνέχισε η Ερμιόνη, που βολεύτηκε καλύτερα στη θέση της με ένα μορφασμό πόνου. Τι νέα από το σχολείο?
Ο Φλίτουικ ξεφορτώθηκε το βάλτο του Φρέντ και του Τζόρτζ μέσα σε 3 δευτερόλεπτα, αποκρίθηκε η Τζίνι, αλλά άφησε ένα μικρό υπόλοιμα κάτω από το παράθυρο που το περιέφραξε με σχοινή. «Γιατί?» ρώτησε ξαφνιασμένη η Ερμιόνη. «Α, λέει ότι είναι καταπληκτικό δείγμα μαγείας», ανασήκωσε τους ώμους της Τζίνι. «Νομίζω ότι το άφησε ως φόρο τιμής στο Φρέντ και τον Τζόρτζ», συμπλήρωσε ο Ρον μπουκωμένος με σοκολάτα. «Όλο τρώει αυτό το παιδί. Μου έστειλαν όλα αυτά», είπε στο Χάρη και έδειξε το βουναλάκι των σοκολατένιων βατράχων στο κομωδίνα του. «Πρέπει να κάνει χρυσές δουλειές στο μαγαζί τους». «Η Ερμιόνη που φάνηκε μάλλον να τα αποδοκιμάζει όλα αυτά», ρώτησε. «Τελικά σταμάτησαν όλα τα προβλήματα τώρα που γύρισε ο Ντάμπλντορ?» «Ναι», απάντησε ο Νέβιλ. «Ξαναέγιναν όλα φυσιολογικά». «Ελπίζω να είναι ευχαριστημένος τώρα ο Φίλτς», σχόλιασε ο Ρον, στηρίζοντας στην κανάτα με το νερό μια κάρτα σοκολατένιων βατράχων με τη μορφή του Ντάμπλντορ. «Κάθε άλλο», είπε η Τζίνι. «Τα έχει βάψει μαύρα». Έπειτα, χαμήλωσε τη φωνή της και ψιθύρισε. «Λέει ότι η Άμπριτζ ήταν ό,τι καλύτερο συνέβη ποτέ στο σχολείο μας». «Για τον Φίλτς. Συγγνώμη. Τα 6 παιδιά γύρισαν αυτομάτως στα κεφάλια. Η καθηγήτρια Άμπριτζ ήταν ξαπλωμένη σε ένα κρεβάτι απέναντί τους με τα μάτια καρφωμένα στο ταβάνι. Ο Ντάμπλντορ είχε πάει μόνος του στο δάσος και την έσωσε από τους κεντάβρους. Τώρα, με ποιο τρόπο το κατάφερε να την πάρει και πώς ξεπρόβαλε από τα δέντρα υποβαστάζοντάς την χωρίς να έχει ούτε μια γρατζουνιά ο ίδιος, κανένας δεν ήξερε. Και η Άμπριτ σίγουρα δεν ήταν σε θέση να το πει. Το μόνο που γνώριζαν τα παιδιά ήταν πως από τότε που γύρισε στο κάστρο δεν βγήκε ούτε μία λέξη από τα χείλη της. Κανένας δεν γνώριζε τι της συνέβαινε. Τα συνήθως περιποιημένα γκρίζα μαλλιά της τώρα ήταν ξεχτένιστα, γεμάτα φρύγανα και φύλλα, κατά τα άλλα όμως φαινόταν αυλαβίες. «Η κυρία Πόμφρι λέει ότι έχει πάθει απλό σοκ», ψιθύρισε η Ερμιόνη. «Απ' την κακία της», πρόσθεσε η Τζίνι. «Αν κάνεις αυτό», είπε ο Ρον και πλατάγησε τη γλώσσα του μιμούμενο στον ήχο οπλών, «δείχνει σημάδια ζωής». Την ίδια στιγμή η Άμπριτς ανακάθισε απότομα και κοίταξε αλαφιασμένη γύρω της. «Σημαίνει τίποτα, κυρία καθηγήτρια?» φώναξε η κυρία Πόμφρι, ξεπροβάλλοντας το κεφάλι της από την πόρτα του γραφείου της. «Όχι, όχι», είπε η Άμπριτς και βούλιαξε ξανά στα μαξιλάρια. «Θα ήταν της φαντασίας μου». Η Ερμιόνη και η Τζίνι έπνιξαν τα γέλια τους στα στροσίδια. «Μια και μιλάμε για κεντάβρους», ρώτησε η Ερμιόνη, όταν της πέρασαν τα γέλια, «ποιος είναι τώρα καθηγητής μαντικής? Θα μείνει ο Φιρέντσε?» «Αναγκαστικά», απάντησε ο Χάρη, «αφού οι άλλοι κένταυροι δεν το δέχονται πίσω». «Μάλλον θα διδάσκουν και αυτός και οι τρελόνοι», υπέθεσε η Τζίνι. «Βάζω στοίχημα ότι ο Ντάμπλντορ θα προτιμούσε να ξεφορτωθεί για πάντα την τρελόνη», είπε ο Ρον, μασουλώντας το 14ο βάτραχο. «Α, και κατά τη γνώμη μου,
Είναι τελείως άχρηστο αυτό το μάθημα. Ο Φιρέντσε δεν είναι πολύ καλύτερος. Πώς μπορείς να το λες αυτό? Τον μάλωσε η Ερμιόνη. Τώρα που διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν αληθινές προφητείες. Η καρδιά του Χάρη άρχισε να χτυπάει σαν τρελή. Δεν είχε αναφέρει ούτε στο Ρον, ούτε στην Ερμιόνη, αλλά ούτε και στους άλλους απολύτως τίποτα για το περιεχόμενο της προφητείας. Ο Νέβιλ τους είχε πει ότι έσπασε καθώς τον τραβούσε ο Χάρη στα σκαλοπάτια της αίθουσας του θανάτου και ο Χάρη δεν είχε διορθώσει αυτή την εντύπωση. Δεν ήταν έτοιμος να δει την έκφρασή τους όταν θα τους έλεγε πως θα έπρεπε να γίνει θήτης ή θύμα, πως δεν υπήρχε άλλη λύση. «Κρίμα που έσπασε», ψιθύρισε η Ερμιόνη κουνώντας το κεφάλι της. «Πράγματι», συμφώνησε ο Ρον. «Πάντως δεν έμαθε ούτε ο ξέρετε ποιος τι λέει η προφητεία». «Πού πας?» πρόσθεσε ξαφνιασμένος και απογοητευμένος η Νάμα μόλις είδε το Χάρη να σηκώνεται. «Στο σπιτάκι του Χάγκριτ», απάντησε ο Χάρη. «Μόλις γύρισε και υποσχέθηκα να περάσω να το δω και να του πω πώς είστε». «Τότε καλά», υποχώρησε κατσοφιασμένος ο Ρον και κοίταξε τον καταγάλανο ουρανό από το παράθυρο του αναρωτηρίου. «Μακάρι να μπορούσαμε να έρθουμε κι εμείς». «Δώσ' του χαιρετίσματα», φώναξε η Ερμιόνη, καθώς ο Χάρη κατευθυνόταν προς την πόρτα. «Και ρώτησε τον τι έγινε με τον μικρό φίλο του». Ο Χάρη κούνησε το χέρι του για να δείξει ότι άκουσε και κατάλαβε, καθώς έβγαινε από το αναρωτήριο. Το κάστρο έδειχνε πολύ ήσυχο ακόμη και για Κυριακή. Ήταν όλοι έξω, στο ηλιόλουστο πάρκο, και απολάμβαναν το τέλος των εξετάσεων και την προοπτική των τελευταίων ημερών του σχολικού έτους χωρίς επαναλήψεις και διαβάσματα. Ο Χάρη διέσχισε αργά τους έρημους διαδρόμους χαζεύοντας από το παράθυρα. Έβλεπε φιγούρες να πετούν πάνω από το γήπεδο του Quidditch και μερικούς μαθητές να κολυμπούν στη λίμνη παρέα με το γιγάντιο καλαμάρι. Δεν μπορούσε να αποφασίσει αν ήθελε να είναι μόνος του ή με κόσμο. Όταν ήταν με συντροφιά, ήθελε να μείνει μόνος του. Και όταν ήταν μόνος του, αποζητούσε τη συντροφιά των άλλων. Του πέρασε όμως από το μυαλό να επισκεφθεί στα αλήθεια το Χάγκριτ, γιατί δεν είχαν συζητήσει καθόλου από τότε που γύρισε. Κατέβαινε τα τελευταία σκαλοπάτια της μαρμάρινης σκάλας όταν ο Μαλφόι, ο Κράμπε και ο Γκόιλ ξεπρόβαλαν από μια πόρτα στη δεξιά πλευρά του χόλ της εισόδου, από όπου κατέβαινε κανείς στο εντευκτήριο του Σλίδεριν. Ο Χάρη κοκάλωσε. Το ίδιο και ο Μαλφόι με τους υπολείπους. Η μόνη ήχη που ακουγόταν ήταν οι φωνές, τα γέλια και τα πλατσουρίσματα από το πάρκο, όπου έφτανα στο κάστρο από τις ανοιχτές πόρτες. Ο Μαλφόι κοίταξε ολόγυρα. Ο Χάρη κατάλαβε πως ήλεγχε αν υπήρχαν καθηγητές τριγύρω και στράφηκε στο Χάρη. «Είσαι νεκρός, Πότερ», είπε χαμηλόφωνα. Ο Χάρη ανασήκωσε τα φρύδια του. «Ο γούστο έχεις», αποκρίθηκε. «Θα έλεγε κανείς ότι δεν με αντικρίζεις ολοζώντανο μπροστά σου». Τον κοροϊδεύει. Πρώτη φορά έβλεπε ο Χάρη τόσο θυμωμένο το Μαλφόι. Ένιωσε μια ψυχρή ικανοποίηση στη θέα του οχρού μητερού παραμορφωμένου από οργή προσώπου του. «Θα το πληρώσεις», είπε ο Μαλφόι και η φωνή του είχε γίνει ένας απειλητικός ψιθυρός. «Θα μου πληρώσεις αυτό που έκανα στον πατέρα μου». «Τώρα τρέμω από το φόβο μου», σάρκασε ο Χάρη. «Φαντάζομαι ότι ο Λόρδος Βόλντεμορτ ήταν μια απλή προθέρμανση σε σύγκριση με εσάς τους τρεις. Τι πάθατε?» Πρόσθεσε βλέποντας τον Μαλφόι, τον Κράμπε και τον Γκόιλ να πανιάζουν στο άκουσμα του ονόματος. «Είναι κολλητός τον μπαμπάδο σας. Μην μου πείτε ότι τον φοβάστε». «Περνιέσαι για σπουδαίος, Πότερ», συνέχισε ο Μαλφόι, βαδίζοντας προς το μέρος του
πλαισιωμένος από τον Γκράμπα και τον Γκόιλ. Περίμενε όμως. Θα πέσεις κάποτε στα χέρια μου. Δεν μπορείς να στείλεις τον πατέρα μου στη φυλακή. Νομίζω πως μόλις το έκανα. Έπος. Οι παράφρονες έχουν φύγει από το σκαμπάν. Χαμήλωσε τη φωνή του Μαλφόη. Ο μπαμπάς μου και οι άλλοι θα αποδράσουν ώσπου να πει σκήμινο. Σε αυτό συμφωνώ, είπε ο Χάρη. Μόνο που τώρα έχει μάθει όλος ο κόσμος τι κουμάσια είναι. Το χέρι του Μαλφόη κινήθηκε προς το ραβδί του, αλλά ο Χάρη ήταν πιο γρήγορος. Είχε τραβήξει το δικό του πριν προλάβουν τα δάχτυλα του Μαλφόη να αγγίξουν καν την τσέπη του. Πότερ. Η φωνή ερχόταν από την άλλη πλευρά του χολ. Ο Σνέιπ στεκόταν στην κορυφή της σκάλας που οδηγούσε στο γραφείο του. Στη θέα του ο Χάρη κατακλείστηκε από τέτοιο μίσος που ό,τι ένιωθε για τον Μαλφόη οχριούσε μπροστά του. Ό,τι και αν έλεγε ο Ντάμπλντορ, αυτός δεν θα συγχωρούσε ποτέ το Σνέιπ. Ποτέ. «Τι κάνεις εκεί, Πότερ?» ρώτησε ψυχρά όπως πάντα ο Σνέιπ καθώς βάδιζε προς το μέρος τους. «Προσπαθώ να αποφασίσω, κύριε, ποια κατάρα θα ρίξω στο Μαλφόη», απάντησε προκλητικά ο Χάρη. Ο Σνέιπ τον γκάρφωσε με το βλέμμα του. «Κρύψα αμέσως το ραβδί σου», είπε κοφτά. «Μείον 10 βαθμοί από τον γκριφ». Ο καθηγητής κοίταξε τις γιγάντες κλεψίδρες στον τοίχο και χαμογέλασε μοχθηρά. «Μπα, τι βλέπω. Δεν έχει μείνει κανένας βαθμός στον Γκριφιντόρ. Σε αυτή την περίπτωση, Πότερ, θα πρέπει απλώς να προσθέσετε μερικούς». Η καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ μόλις είχε ανέβει τα πέτρινα σκαλοπάτια και έμπαινε από την είσοδο του κάστρου. Στο ένα χέρι της κρατούσε μια καρό ταξιδιωτική τσάντα και στο άλλο ένα μπαστούνι στο οποίο στηριζόταν καθώς περπατούσε. Κατά τα άλλα όμως φαίνονταν μια χαρά. «Κυρία Μαγκόναγκαλ», αναφώνησε ο Σνέιπ πηγαίνοντας προς το μέρος της, «βλέπω βγήκατε από το νοσοκομείο». «Ναι, κύριε Σνέιπ». Η καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ έβγαλε το ταξιδιωτικό μανδύα της. «Α, ήταν στον Άγιο Μάγκο. Σωστά. Και τώρα είμαι μια χαρά. Εσείς οι δύο, Κράμπε, Γκόιλ», είπε και τους έγνεψε αυταρχικά. Μόλις την πλησίασαν, στάθηκαν αμήχανα μπροστά της, μετακινώντας το βάρος τους από το ένα πόδι στο άλλο. Καταπληκτικό. Ας πιω λίγο νεράκι. Γιατί γράφεις όταν σταματάω να διαβάζω και δεν γράφεις την ώρα, και δεν γράφεις την ώρα που διαβάζω? Έχεις και εσύ αυτή την άποψη που έχουν και άλλοι να μην με διακόπτεις? Λοιπόν, να ξέρετε, και θα το ανακοινώσω και στο Instagram, θα το κάνω ανακοίνωση και στο Instagram για να εξηγούμε. Από εδώ και πέρα, όποιον δω να έχει αυτή την άποψη, να τον κάνω μπαν. Δεν πάει να είναι και η μάνα μου. Αυτή η άποψη είναι απαράδεκτη. 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 Λοιπόν, συνεχίζω. Κατά τα άλλα, ναι, είναι Θεός. Είναι Θεός.
Καταλαβαίνεις ότι είμαστε στη μία μισή ώρα και έχουμε... έχουμε άλλη μία μισή. Τρίωρο θα είναι. Τρίωρο. Όχι, απλά με χαράψω μου παίρνει. Κάντε καλά. Ας το πιστέψω, γιατί είσαι εσύ. Λοιπόν, άκου. Επειδή μου έδωσε σωστή απάντηση, το πιστεύω. Είσαι και έξυπνη, ρε πούστη. Λοιπόν. Ωραία. Με κάνει να γελάσω, ναι, σκάλα. Αχ, Θεέ μου. Γελάει το βάσανο. Λοιπόν, είχα μείνει. Α, ναι. Έλα, άλλες 15 σελίδουλες. Τέσλα χαλαρά. Καλώς το να. Καλώς το καλό παιδί. Τίποτα, έτσι γκρινιάζω πάλι. Τίποτα, μωρέ. Στριμάρουμε μια μισή ώρα. Και λογικά θα στριμάρω άλλη μια ώρα ακόμα, δεν ξέρω. Έχουμε άλλες 15 σελίδες. Γιατί θέλω να το τελειώσω. Για να πάμε την Κυριακή σε αυτά που διαβάζουμε ανάμεσα από τα Harry Potter. Δηλαδή θα πάμε σε Κωστή Παπαγιώργη την Κυριακή. Ετοιμαστείτε. Θα γίνει χαμός. Ετοιμάσου. Τι κάνεις, Κωστάκι μου, πώς είσαι? Το καλύτερο παιδί είναι ο Κώστας. Μόνο ο Κώστας είναι το καλύτερο παιδί. Μόνο ο Κώστας. Όλοι οι άλλοι στερεμάγει. Όχι, χαζε. Πάντα θα βρω κάτι στον άλλον για το οποίο θα τον γκρινιάξω. Τον Κώστα, ας πούμε, τον γκρινιάζω γιατί χρησιμοποιήσει το Dead by Daylight self-care, που είναι δηλαδή το self-healing, το οποίο έχει νερφαριστεί. Για να χυλάρεις τον εαυτό σου πλέον με αυτό το perk στο DBD, κάνεις 5 λεπτά. 5. Σε 5 λεπτά είναι όλο το match. Λοιπόν, που λέω λόγος. Δεν αλλάζει κάτι, λέει, ψυχούλα μου. Πάντα γκρίνια, λέει ο άλλος. Εντάξει. Έλα, συνεχίζουμε. Έχουμε 15 σελίδες. Ευχαριστώ, Κώστα, που ήρθες, να είσαι καλά. Πάντα γκρίνια. Η καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ έσπρωξε την ταξιδιωτική τσάντα της στο στήθος του Κράμπε και το μανδύα της του Γκόιλ. Πηγαίνετε τα στο γραφείο μου. Τα δύο αγόρια έκαναν μεταβολή και κίνησαν για τη μαρμάρινη σκάλα. Πω πω, είναι πολύ αυστηρή η Μαγκόναγκαλ. Καταπληκτικό. Ηθικό δίδαγμα. Μην προσπαθείτε να φτιάξετε τον εαυτό σας. Φορτώστε τα όλα στους άλλους. Μου την είπε. Α, να το. Να το. Της βγάζω. Άρχισα. Μόλις της έβγαλα το κάθαρμα από μέσα της. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό. Κάτσε να δω από πότε με έχεις φόλο. Θα σου πατήσω. Περίμενε. Με έχεις follow εδώ και 2 χρόνια. Στριμάρουμε για 2,5. Πάμε στα 3. Εντάξει, καλά είναι. Άρα μ' είχες γνωρίσει και παλιά. Λοιπόν, άκου. Οπότε θα κάνω αλλιώς την ερώτηση. Η ερώτηση είναι εξής. Θέλω να μου πεις την αλήθεια. Παλιότερα ήμουν χειρότερος. Άρα έχω βελτιωθεί. Άρα μην ξηγες έτσι. Γράψω. Αν κάνω λάθος, γράψω το μου στο τσάτ. Okay, για τον εαυτό σου έγραφες. Εντάξει, okay. Μπορώ και εγώ να σου τη φέρω.
Λοιπόν, οκ, οκ. Οκ. Αχ, τι τραβάμε. Τα δύο αγόρια έκαναν μεταβολή και κίνησαν για τη μαρμάρινη σκάλα. Δεν θα τελειώσει ποτέ. Και τώρα, συνέχισε η Μαγκόναγκαλ κοιτάζοντας τις κλεψίδρες στον τοίχο, θα ρω ότι ο Πότερ και οι φίλοι του πρέπει να πάρουν από 50 βαθμούς που ειδοποίησαν τον κόσμο για την επιστροφή του. Ξέρετε ποιου? Τι λέτε, κύριε Σνέιπ? Ορίστε, αναφόρησε ο Σνέιπ, αν και ο Χάρη ήξερε ότι είχε ακούσει πάρα πολύ καλά. Α, ναι, μάλλον. Από 50 λοιπόν για τον Πότερ, την Γκρέιτζερ, τους δύο Wesley και τον Longbottom, είπε η καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ, και καθώς μιλούσε άρχισαν να πέφτουν βροχή τα ρουμπίνια στην κάτω γυάλα της κλεψίδρας του Γκρίφιντορ. Α, και 50 βαθμούς για τη Lovegood, πρόσθεσε, και έπεσαν στην κλεψίδρα του Ravenclaw κάμποσα ζαφύρια. Μόνο Ravenclaw, ρε. Και τώρα νομίζω θέλατε να αφαιρέσετε 10 βαθμούς από τον Πότερ, κύριε Σνέιπ. Ορίστε λοιπόν. Μερικά ρουμπίνια αναπήδησαν στην επάνω γυάλα, αλλά αυτά που απέμειναν στην κάτω ήταν υπέρ αρκετά. Αγαπάμε, αγαπάμε και Λούνα, αγαπάμε και Λούνα. Λοιπόν, Πότερ, Μαλφόι, νομίζω πως πρέπει να βρίσκεστε έξω μια τόσο ωραία μέρα, συνέχισε κοφτά η καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ. Ο Χάρη δεν περίμενε να του το πει δεύτερη φορά. Έβαλε στην τσέπη το ραβδί του και βγήκε από την εξώπορτα χωρίς να ρίξει ούτε μία ματιά στον Σνέιπ και τον Μαλφόι. Αλλά αγαπάμε, Λούνα, είναι τρελό. Είναι τρελό. Τον χτύπησε ο καυτός ήλιος καθώς διέσχιζε το πάρκο για να πάει στο σπιτάκι του Χάγκριντ. Όσοι ήταν ξαπλωμένοι στο γρασίδι και είτε έκαναν ηλιοθεραπεία, είτε κουβέντιαζαν, είτε διάβαζαν τον ημερήσιο προφήτη και έτρωγαν γλυκά, γύριζαν και τον κοίταζαν καθώς περνούσε. Μερικοί τον φώναζαν και άλλοι του έγνεφαν ανυπομονώντας να του δείξουν ότι τον θεωρούσαν και αυτοί, όπως η εφημερίδα, κάτι σαν ήρωα. Α, ο Χάρη δεν μίλησε σε κανέναν. Δεν ήξερε πώς ακριβώς γνώριζαν από αυτά που συνέβησαν πριν από 3 ημέρες. Αλλά μέχρι στιγμής είχε αποφύγει τις ερωτήσεις και ήταν αποφασισμένος να μην αλλάξει τακτική. Τι ωραία που γράφει. Όταν χτύπησε την πόρτα του Χάγκριντ, στην αρχή νόμιζε ότι έλειπε. Ύστερα από λίγο όμως, ξεπρόβαλε από τη γωνία ο Φάγκ, που παραλίγο να το ρίξει κάτω με το ενθουσιώδες καλωσόρισμά του. Ο Χάγκριντ, όπως αποδείχθηκε, μάζευε φασόλια δρομής πίσω στο περιβόλι του. Δρομής, λέει. Μα τι γράφει αυτή η ρόλη? Γεια σου, Χάρη. Χαμογέλασα μόνο στα όρη, πλησίασε στο φράχτη. Κόπιασε μέσα, κόπιασε. Να πιούμε ένα χυμό πικραλίδας. Πώς πάνε τα πράγματα? Ρώτησε κατόπιν όταν κάθισαν στο ξύλινο τραπέζι με ένα ποτήρι παγωμένο χυμό καθένας. Αισθάνεσαι καλά? Ο Χάρη κατάλαβε από το ανήσυχο ύφος του Χάγκριντ ότι δεν ρωτούσε για τη φυσική του κατάσταση. «Μια χαρά», απάντησε βιαστικά, γιατί δεν άντυχε να συζητήσει αυτό που ήξερε πως είχε κατά νου ο Χάγκριντ. «Εσύ, πού είχες πάει?» «Κρυβόμουν στα βουνά», αποκρίθηκε ο Χάγκριντ. «Σε μια σπηλιά, όπως ο Σύριος, όταν...» Σταμάτησε απότομα. Έπειτα ξερόβηξε, κοίταξε το Χάρη και ήπια μια μεγάλη γουλιά. «Τώρα γύρισα», πρόσθεσε αμήχανα. «Τι γλυκούλης χαζούλης που είναι, πόσο γαμάτα γράφει, Θεέ μου». «Φαίνεσαι καλύτερα»,
σχολίασε ο Χάρη, που ήταν αποφασισμένος να κρατήσει τη συζήτηση μακριά από το Σύριο. «Τι?» έκανε ο Χάγκριντ, σηκώνοντας τη γερούκλα του για να ψηλαφίσει το πρόσωπό του. «Α, ναι, ο Γκραπούλης συμπεριφέρεται πολύ πιο καλά τώρα. Τρελάθηκε από τη χαρά του που με είδε όταν γύρισα. Αλήθεια σου λέω. Σκέφτομαι μάλιστα να του βρω μια καλή γιγαντοπούλα». Τι γράφει, Θεέ μου. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, ο Χάρη θα προσπαθούσε να αποτρέψει το Χάγκριντ από αυτή την τρελή ιδέα. Η προοπτική εγκατάσταση ενός δεύτερου γίγαντα στο δάσος, πιθανόν ακόμα πιο άγριου και βίαιου από τον Γκράουπ, ήταν άκρως ανησυχητική. Αλλά ο Χάρη δεν είχε τη δύναμη αυτή τη στιγμή να διαφωνήσει. Ένιωθε πάλι την ανάγκη να μείνει μόνος, και για να επιταχύνει την αναχώρησή του, ήπια κάμποσες γουλιές από το χυμό του, καταβάζοντας το ποτήρι του μέχρι τη μέση. «Τώρα ξέρουν όλοι ότι έλεγες την αλήθεια, Χάρη?» ψιθύρισε απροσδόκητα ο Χάγκριντ. «Έφτιαξαν τα πράγματα, έτσι δεν είναι?» Ο Χάρη ανασήκωσε τους ώμους του. «Κοίτα!» Ο Χάγκριντ έσκυψε προς το μέρος του. «Γνώριζα το Σύριο περισσότερο καιρό από σένα. Έπεσε στη μάχη, όπως θέλουμε να φύγουμε όλοι». «Είναι μάχη μας ο Χάγκριντ. Ουστάρω». «Δεν ήθελε να φύγει», απάντησε θυμωμένος ο Χάρη. Ο Χάγκριντ έσκυψε το δασίτριχο κεφάλι του. «Σίγουρα δεν θα ήθελε», συμφώνησε σιγανά. «Αλλά δεν ήταν από τους ανθρώπους που κάθονται στο σπιτάκι τους όταν πολεμούν οι υπόλοιποι. Θα μισούσε τον εαυτό του αν δεν ερχόταν να βοηθήσει». Ο Χάρη τεινάχτηκε όρθιος. «Ώρα να πηγαίνω. Πρέπει να επισκεφθώ το Ρόν και την Ερμιόνη στο αναρωτήριο», δήλωσε μηχανικά. «Α», έκανε απογοητευμένος ο Χάγκριντ. «Καλά λοιπόν, να προσέχεις, Χάρη, και να ξανάρθεις να με δεις». «Εντάξει». Συγκινήθηκα. Ο Χάρη πήγε στην πόρτα όσο πιο γρήγορα μπορούσε και την άνοιξε αμέσως. Βγήκε στη λιακάδα πριν προλάβει να τον χαιρετήσει ο Χάγκριντ και άρχισε να διασχίζει το πάρκο. Καθώς περνούσε, τον χαιρέτησαν και άλλα παιδιά. Έκλεισε για λίγες στιγμές τα μάτια του και ευχήθηκε να εξαφανιστούν όλοι, να ανοίξει τα μάτια του και να είναι μόνος του στο πάρκο. Πριν από λίγες ημέρες, λίγο πριν τελειώσουν εξετάσεις και δει το όραμα που φύτεψε στο μυαλό του Βόλτεμορτ, θα έδινε τα πάντα για να καταλάβουν όλοι πως έλεγε την αλήθεια, για να πιστέψουν ότι γύρισε ο Βόλτεμορτ και να πιστούν ότι ο Χάρη δεν ήταν ούτε τρελός ούτε ψεύτης. Τώρα όμως πήρε ένα μονοπάτι που έκανε το γύρο της λίμνης, κάθισε στην όχθη της κρυμμένος πίσω από μια συστάδα θάμνων και κοίταξε την λαμπερή επιφάνεια του νερού, χαμένος στις σκέψεις του. Ίσως ο λόγος που ήθελε να μείνει μόνος ήταν επειδή ένιωθε ξεκομμένος από όλους μετά τη συζήτησή του με τον Ντάμπλντορ. Ένα αόρατο τείχος είχε υψωθεί ανάμεσα σε αυτόν και στον υπόλοιπο κόσμο. Ήταν από την αρχή της ζωής του ένας άνθρωπος σημαδεμένος. Απλώς δεν είχε καταλάβει τι ακριβώς σήμαινε αυτό. Ωστόσο, τώρα που καθόταν στην ακρολιμνιά, τσακισμένος από τον αβάσταχτο πόνο, με την απώλεια του Σιρίου ανοιχτή πληγή μέσα του, του ήταν αδύνατο να νιώσει φόβο. Τι ωραία, Θεέ μου, γράφει. Πώς τα έχεις, ωραίο, ωραίο. Ο ήλιος έλαμπε. Το πάρκο ήταν γεμάτο χαρούμενους ανθρώπους και παρόλο που ένιωθε τόσο αποκομμένος από εκείνους, σαν να ανήκαν σε ολότελα διαφορετικό ζωικό είδος,
Δυσκολευόταν αφάνταστα να πιστέψει, έτσι όπως καθόταν εδώ, ότι η ζωή του θα τον οδηγούσε σε ένα φόνο ή θα τελείωνε με αυτόν. Κάθισε πολλή ώρα να γναντέψει τη λίμνη. Προσπαθούσε να μην σκέφτεται τον ονό του. Προσπαθούσε να ξεχάσει ότι ακριβώς απέναντί του στην άλλη όχθη ήταν που κατέρευσε ο Σύριος, πασχίζοντας να αποθήσει καμία εκατοστή παράφρονας. Ο ήλιος είχε δύσει όταν συνειδητοποίησε πως κρύωνε. Σηκώθηκε και γύρισε στο κάστρο, σφουγγίζοντας το πρόσωπο στο μανίκι του καθώς βάδιζε. Άντε γεια. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννέα, δέκα, έντεκα, δώδεκα, δεκατρείς. Εντάξει, δωδεκάμιση μα. 12 πέσει, μισή δεν πιάνεται. Άρα 12. Όχι, εντάξει. 12,5 ώρα θα έχουμε τελειώσει. Καλά είναι, καλά πήγε. Καλά πήγε. Αφήσω λίγο νερό ακόμη. Πρόσχε, μην ξαναγράψει το chat. Θέλω λίγο νεράκι. Να το, να το, να το, το έκανα, το έκανα. Απίστευτο. Αλήθεια τώρα το γράψεις αυτό? Πιστεύεις ότι είναι εύκολο αυτό που κάνω? Εννοείται, και λίγο πίνω. Και λίγο νερό πίνω. Ωχ, έκλεισα τον background ήχο. Έκανα λάθος. Συγχωρέσαι με. Έλα, άλλες 12 σελίδες. Τι λέει, κάποτε είχα πάρει από Anubis όλα τα βιβλία του Warcraft. Είναι 6-7 και λέγεται το πρώτο το πηγάδι της ενότητας. Όχι ρε παιδιά, δεν διαβάζουμε τέτοια πράγματα. Εδώ διαβάζουμε μόνο κλασική λογοτεχνία. Δεν διαβάζουμε τέτοια πράγματα. Λυπάμαι πολύ. Εντάξει, ξέρω, θα το θέλατε. Σας αγαπάω πάρα πολύ. Λοιπόν, θα σας το πω. Μόλις θα γίνει ο Harry Potter, θα διαβάσουμε λίγη κλασική λογοτεχνία, παιδιά. Ένα από τα πολύ ωραία δείγματα για να πάρετε έτσι μια γεύση περί τίνος πρόκειται κλασική λογοτεχνία, το οποίο δεν είναι μεγάλο κείμενο, ας πούμε τύπου Ντοστογεύσκη. Ο Ντοστογεύσκη έχει μεγάλα βιβλία, έτσι. Τύπου, πώς θα σου πω, γενικά ρε παιδί μου, κοίταξε, όλη η κλασική λογοτεχνία είναι μεγάλη και δύσκολη. Υπάρχουν όμως μερικές συγγραφείς που δεν έχουν μεγάλα βιβλία και δύσκολα. Ας πούμε Oscar Wilde, το πορτρέτο του Dorian Gray, είναι μια πολύ καλή εισαγωγή για κλασική λογοτεχνία. Δεν αμφιβάλλω, ούτε διαφωνώ. Καλό θα είναι. Αλλά θέλω να μιλήσω για την κλασική λογοτεχνία. Λοιπόν, το πορτρέτο του Dorian Gray. Μετά, από τους αγαπημένους συγγραφείς επίσης, δεν ξέρω τώρα ποιο θα διαβάσουμε, δεν το έχω σκεφτεί ακόμα, είναι να διαβάσουμε Herman Hesse, ή επειδή δασύνεται το έψιλον και τα δύο έψιλον στην αρχή παίρνουν δασία, το γράφουμε με H μπροστά. Herman Hesse. Δεν λέμε Herman Hesse βέβαια, λέμε Herman Hesse. Βλέπεις ότι κατεβαίνει η φωνή μου. Herman Hesse. Ηρακλής. Ήλιος. Αυτή είναι η δασία. Όποιος έχει μουσικό αυτή, καταλαβαίνει. Όποιος δεν έχει μουσικό αυτή,
να πάει να βοσκήσει πρόβατα. Λοιπόν, δεν έχουμε τίποτα με τους ποιμένες. Και οι ποιμένες είναι πολύ αξιόλογα άτομα. Επιστρέφω σε λίγο. Οκ. Okay. Λοιπόν, τι είναι αυτό. Για να δω. Μπέλη. Απίστευτο. Το θέλω. Ωραίο. Λοιπόν, προχωράμε. Αυτά έχω στο μυαλό μου για μετά το Harry Potter. Και μετά μπορούμε να ξεκινήσουμε μια άλλη μεγάλη σειρά. Αλλά θα πάμε μακριά. Οπότε δεν στο λέω το μυστικό ακόμα. Το μυστικό. Θα στο πω όμως, γιατί δεν αντέχω. Όταν είχα ξεκινήσει, όταν έκανα το πρώτο ASMR stream που είχα 38 άτομα, ξέρετε τι έκανα πρώτο ASMR stream? Πρώτο ASMR stream έκανα Howard Phillips Lovecraft. Τώρα που έχουμε την εμπειρία, μπορούμε να ξεκινήσουμε να διαβάζουμε τα πάντα σιγά σιγά. Και θα είμαστε πάλι 10 άτομα. Climb mine. Λοιπόν, προχωράω. Υπάρχει καλή τη σειρά τι, από το Warcraft. Α, καλά. Και αυτή καμένη είναι, μάλλον. Ή για το Lovecraft λες. Μάλλον για το Warcraft λες. Ο Ρον και η Ερμιόνη βγήκαν από το αναρωτήριο πλήρως αποθεραπευμένοι 3 ημέρες πριν από τη λήξη του σχολικού έτους. Η Ερμιόνη ήθελε να μιλήσει για το Σύριο, αλλά ο Ρον της έκανε νοήματα να σοπάσει κάθε φορά που ανέφερε το όνομά του. Ο Χάρη δεν ήταν σίγουρος αν ήθελε να μιλήσει για τον ονό του. Η διάθεσή του για αυτό το θέμα εξαρτιόταν από το κέφι της στιγμής. Κάτσε για μένα. Ήξερε μόνο ένα πράγμα. Όσο δυστυχισμένος και αν ένιωθε τώρα, θα του έλειπε πολύ το Hogwarts σε λίγες μέρες που θα επέστρεφε στην οδό Πριβέτ. Παρόλο που τώρα γνώριζε γιατί έπρεπε να πηγαίνει εκεί τα καλοκαίρια, δεν ένιωθε καλύτερα. Απέναντίας, ποτέ του δεν είχε νιώσει χειρότερα για την επιστροφή του εκεί. Αμάν, γιατί έτσι Χάρη, γιατί έτσι μπρο, τι σου συμβαίνει? Μίλησέ μας για το πρόβλημά σου. Εδώ το θέλω. Περιμένετε. Εδώ, μου λέει η Φανή, μη παίζεις με το μικρόφωνο σου. Ωραία. Λοιπόν, γι' αυτό. Εδώ. Δυστυχώς, αυτό είναι το θέμα με το μπλουγιώτη. Πρέπει να είσαι ακίνητος. Πού είχα μείνει? Καλά, δεν έχει και μεγάλη διαφορά. Απλά εγώ απλαστώ τη delete. Η καθηγήτρια Άμπριτς έφυγε από το Hogwarts μία μέρα πριν κλείσει το σχολείο. Βγήκε σαν κλέφτης από το αναρωτήριο την ώρα του δείπνου, ελπίζοντας προφανώς να αναχωρήσει απαρατήρητη, αλλά για κακή της τύχη συναντήθηκε με τον Μπίπς. Το φάντασμα άρπαξε την ευκαιρία να κάνει για τελευταία φορά αυτό που του είχαν πει ο Φρέντ και ο Τζόρτζ, οπότε την έστρωσε στο κυνήγι με ένα μπαστούνι και μία κάλτσα γεμάτη κοιμωλίας. Πολλοί μαθητές βγήκαν στο χολ και την είδαν να τρέχει στο μονοπάτι, ενώ οι υπεύθυνοι των γειτόνων προσπαθούσαν, χωρίς ιδιαίτερο ζήλιο είναι η αλήθεια, να τους συγκρατήσουν. Μάλιστα, η καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ, ύστερα από λίγες αόριστες επιπλήξεις, έγινε νοχελικά στην καρέκλα της στο τραπέζι των καθηγητών. Κάποιος είπε ότι την άκουσε πέντα κάθαρα να εκφράζει τη λύπη της που δεν μπορούσε να στρώσει και αυτή στον κυνήγι την Άμπριτς, μια και ο Πίβς είχε δανειστεί το δικό της μπαστούνι.
Η τελευταία βραδιά στο σχολείο έφτασε. Τα περισσότερα παιδιά είχαν τελειώσει το πακετάρισμα και κατέβαιναν για το εορταστικό δείπνο του τέλους της σχολικής χρονιάς, αλλά ο Χάρη δεν είχε καν αρχίσει να μαζεύει τα πράγματα του. Ναι. Ωραία. Για πάμε λίγο. Θα μαζεύεις αύριο, τον προέτρεψε ο Ρον που περίμενε στην πόρτα του γειτόνα τους. Έλα, πεινάω σαν λύκος. Δεν θα αργήσω, πήγαινε και έρχομαι. Όταν όμως έκλεισε πίσω από τον Ρον η πόρτα του γειτόνα, ο Χάρη δεν έκανε καμία κίνηση να μαζέψει τα πράγματά του. Το τελευταίο πράγμα που ήθελε ήταν να παραβρεθεί στο εορταστικό δείπνο. Φοβόταν ότι ο Ντάμπλντορ θα έκανε κάποια αναφορά σε αυτόν στο λόγο του. Ήταν σίγουρος ότι θα ανέφερε την επιστροφή του Βόλτεμορτ, άλλωστε είχε μιλήσει και πέρυσι για αυτό το θέμα. Ο Χάρη έβγαλε μερικούς τσαλακωμένους μανδύες από το βάθος του μπαούλου του προκειμένου να κάνει χώρο για τους διπλωμένους, όταν το μάτι του έπεσε σε ένα κακοτυλιγμένο δεματάκι σε μια γωνιά του μπαούλου. Δεν ήξερε τι ήταν. Έσκυψε, το ανέσερε κάτω από τα αθλητικά παπούτσια του και το περιεργάστηκε. Θυμήθηκε αμέσως τι ήταν. Το είχε δώσει ο Σύριος στο κατώφλι της Grimald Place. Εγώ πώς το είχα ξεχάσει αυτό? Τι μας έπαιξε η Ρόλινγκ? Εισαγωγικά. Θέλω να το χρησιμοποιήσεις αν με χρειαστείς, εντάξει? Ο Χάρη κάθισε στο κρεβάτι του και ξετύλιξε το πακέτο. Μέσα βρήκε ένα μικρό τετράγωνο καθρέφτη. Ήταν παλιός και βρώμικος. Τον κράτησε μπροστά στο πρόσωπό του και είδε το είδωλό του να του αντιγυρίζει το βλέμμα. Γύρισε τον καθρέφτη. Στην πίσω πλευρά ήταν γραμμένα δύο λόγια από το Σύριο. Ο καθρέφτης αυτός είναι πομπός και δέκτης χρόνος. Εγώ έχω το ζευγάρι του. Αν θέλεις να μου μιλήσεις, πες του το όνομά μου. Θα εμφανιστείς στον καθρέφτη μου και εγώ θα σου μιλήσω από το δικό μου. Ο Τζέιμς και εγώ τους χρησιμοποιούσαμε όταν μας είχαν τιμωρία σε διαφορετικά γραφεία. Η καρδιά του Χάρη άρχισε να χτυπάει σαν τρελή. Θυμόταν που είδε τους νεκρούς γονείς του πριν από 4 χρόνια στον καθρέφτη του Έριζεντ. Θα ξανάβλεπε το Σύριο. Θα του μιλούσε τώρα αμέσως. Κοίταξε γύρω του να βεβαιωθεί πως ήταν εντελώς μόνος. Ο κοιτώνας ήταν έρημος. Έπειτα κράτησε μπροστά στο πρόσωπό του τον καθρέφτη με χέρια που έτρεμαν και είπε δυνατά και καθαρά: «Σύριε». Αυτό το δείχνει η ταινία. Αλλά μάλλον θα κοιμάσαι. Δεν θα μου απαντήσει ποτέ. Δεν πειράζει. Εγώ συνεχίζω. Η αναπνοή του θόλωσε τη γυαλινή επιφάνεια. Κράτησε ακόμη πιο κοντά τον καθρέφτη, πλημμυρισμένος από έξαψη, αλλά τα μάτια που τον κοίταζαν από τη θολή επιφάνεια ήταν τα δικά του. «Δεν νομίζω», λέει. «Οκ». Okay. Σκούπισε τον καθρέφτη και είπε προφέροντας μία-μία τις συλλαβές: «Σύριε Μπλακ». Δεν έγινε τίποτα. Το απογοητευμένο πρόσωπο που τον κοίταζε από τον καθρέφτη ήταν σίγουρα το δικό του. Ο Σύριος δεν είχε μαζί του τον καθρέφτη του όταν πέρασε από την αψίδα. Ψιθύρισε μέσα του μία φωνούλα. «Γι' αυτό δεν εμφανίζεται». Ο Χάρη έμεινε για μία στιγμή ακινήτως και ύστερα πέταξε τον καθρέφτη μέσα στον μπαούλο σπάζοντάς τον. Ήταν σίγουρος για ένα υπέροχο λεπτό ότι θα ξανάβλεπε το Σύριο, θα του μιλούσε. Τον έπνιγε η απογοήτευση.
Σηκώθηκε και άρχισε να πετάει φίρδι μίγδι τα πράγματά του στον παούλο πάνω στο σπασμένο καθρέφτη. Και ξαφνικά του ήρθε μια ιδέα. Μια ιδέα πολύ καλύτερη από το σπασμένο καθρέφτη. Πολύ πιο έξυπνη. Πολύ πιο αποτελεσματική. Πώς δεν το σκέφτηκε ως τώρα? Πώς δεν ρώτησε? Βγήκε σαν σφαίρα από τον κοιτώνα και κατέβηκε από την ελικοειδή σκάλα χτυπώντας από τη φούρια του στους τοίχους. Μα δεν τον έμελε. Διέσχισε το έρημο εντευκτήριο, πέρασε με φόρα από το άνοιγμα του πορτρέτου και βγήκε στο διάδρομο αγνοώντας τη χοντρή κυρία που του φώναξε «Σε λίγο αρχίζει η γιορτή, είσαι που προλαβαίνεις». Αλλά ο Χάρη δεν σκόπευε να πάει στη γιορτή. Πώς γίνεται αυτό το μέρος να είναι γεμάτο φαντάσματα όταν δεν τα χρειάζεσαι, ενώ τώρα... Κατέβηκε τρέχοντας σκάλες και διέσχισε διαδρόμους χωρίς να συναντήσει κανέναν, ούτε ζωντανό, ούτε νεκρό. Προφανώς είχαν πάει όλοι στη μεγάλη τραπεζαρία. Σταμάτησε λαχανιασμένος έξω από την αίθουσα μεταμορφώσεων και σκέφτηκε γεμάτος από ελπισία ότι έπρεπε να περιμένει μέχρι να τελειώσει η γιορτή. Και τότε... Πάνω που είχε χάσει κάθε ελπίδα, είδε κάτι ενδιαφέρον, κάτι διάφανο, συγγνώμη, να γλιστρά από το βάθος του διαδρόμου. «Ει, Νίκ! Ει, Νίκ!» Το φάντασμα ξεπρόβαλε από τον τοίχο, αποκαλύπτοντας ένα φανταχτερό καπέλο με φτερό και το μισοκομμένο κεφάλι του Σερ Νίκολας Ντε Μίμψη Πορπινιόν. «Καλησπέρα», είπε βγαίνοντας και ο υπόλοιπος μέσα από τον πέτρινο τοίχο και χαμογέλασε στο Χάρη. «Βλέπω δεν είμαι ο μόνος που άργησε. Νίκ, Νίκ, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι?» Μια παράξενη έκφραση αποτυπώθηκε στο πρόσωπο του σχεδόν ακέφαλου Νίκ, καθώς έβαζε το δάχτυλο στην κολαριστή τραχηλιά του και βάλθηκε να την ισιώνει, προφανώς για να κερδίσει χρόνο. Σταμάτησε μονάχα όταν κινδύνεψε να κοπεί τελείως ο λαιμός του. Τώρα Χάρη», έκανε απογοητευμένος, «δεν γίνεται να περιμένει μετά το δείπνο?» «Όχι Νίκ, σε παρακαλώ», επέμεινε ο Χάρη, «είναι μεγάλη ανάγκη να σου μιλήσω. Πάμε μέσα». Ο Χάρη άνοιξε την πόρτα της πλησιάστερης τάξης και ο σχεδόν ακέφαλος Νίκ αναστέναξε. «Καλά λοιπόν», είπε υποχωρώντας, «δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι δεν το περίμενα». Ο Χάρη του κράτησε ανοιχτή την πόρτα, αλλά εκείνος πέρασε μέσα από τον τοίχο. «Τι περίμενες?» τον ρώτησε καθώς έκλεινε την πόρτα. «Ωραίες, ωραίες, αυτές οι λεπτομέρειες είναι ωραίες. Να έρθεις να με βρεις», απάντησε ο Νίκ, γλιστρώντας ως το παράθυρο, από που βάρθηκε να χαζεύει το σκοτεινό πάρκο. «Συμβαίνει καμιά φορά, ξέρεις, όταν χάνει κάποιος ένα αγαπημένο πρόσωπο». Ο Χάρη δεν το έβαλε κάτω. «Έχεις δίκιο. Ήρθα να σε βρω». Ο Νίκ δεν μίλησε. Επειδή ο Χάρη δυσκολευόταν περισσότερο από ό,τι περίμενε. Επειδή είσαι πεθαμένος. Αλλά εξακολουθείς να βρίσκεσαι εδώ. Έτσι δεν είναι? Ο Νίκ αναστέναξε και συνέχισε να κοιτάζει από το παράθυρο. «Έτσι δεν είναι?» επέμεινε ο Χάρη. «Πέθανες, αλλά αυτή τη στιγμή μιλάω μαζί σου. Και κυκλοφορείς κανονικά στο Hogwarts. Έτσι δεν είναι?» «Ναι», αποκρίθηκε σιγανά ο σχεδόν ακέφαλος Νίκ. «Κυκλοφορώ και μιλάω. Ναι». «Επομένως γύρισες. Έτσι δεν είναι?» ρώτησε ζωηρά ο Χάρη. «Οι άνθρωποι μπορούν να γυρίσουν, σωστά, ως φαντάσματα. Δεν είναι απαραίτητο να χαθούν για πάντα λοιπόν?» Τι θέλει να κάνει ο Χάρη? Θέλει να κάνει τον Σύριο φάντασμα στο Hogwarts? What the fuck bro, δεν καταλαβαίνω. Πρόσθεσε ανυπόμονα όταν έβλεπε ότι ο Νίκ δεν το απαντούσε. Ο σχεδόν ακέφαλος Νίκ κόμπιασε και ύστερα είπε: «Δεν μπορούν να γυρίσουν όλοι ως φαντάσματα». «Τι εννοείς?» ρώτησε βιαστικά ο Χάρη. «Μόνο οι μάγοι». «Α,
Έκανε ο Χάρη γελώντας σχεδόν επανακούφιση. Κανένα πρόβλημα. Το πρόσωπο για το οποίο σε ρωτάω είναι μάγος. Επομένως μπορεί να γυρίσει. Έτσι δεν είναι? Ο Νίκ γύρισε προς το μέρος του και τον κοίταξε θλιμμένα. Τι γράφει ρε μάλακ. Άντε νιά. Έχουμε άλλες 8 σελίδες. Κάτσε. Το βασανίζω. Ναι μωρέ. Άμα θες φύγει. Απελπισία μεγάλη. Σαν και εμένα. Και εγώ έχω απελπιστεί. Πλάκα. Επομένως μπορεί να γυρίσει. Έτσι δεν είναι? Ο Νίκ γύρισε προς το μέρος του και τον κοίταξε θλιμμένα. Δεν θα γυρίσει. Ποιος? Ο Σίριος Μπλακ, αποκρίθηκε ο Νίκ. Μα εσύ γύρισες, αντέτειρε θυμωμένος ο Χάρη. Γύρισες και ας είσαι νεκρός. Δεν εξαφανίστηκες. Οι μάγοι μπορούν να αφήσουν πάνω στη γη ένα φασματικό αποτύπωμα του αυτού τους για να μπορέσουν να επιστρέψουν ως φαντάσματα εκεί που έζησαν ζωντανοί, είπε με δυστυχισμένο ύφος ο Νίκ. Αλλά ελάχιστοι επιλέγουν να το κάνουν. Γιατί? Ρώτησε ο Χάρη. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Δεν θα τον πειράξει το Σύριο που δεν συνηθίζεται. Θα γυρίσει. Το ξέρω. Είμαι σίγουρος. Τα έχει παίξει ο Χάρη. Το πίστευε τόσο ακράδαντα, ώστε γύρισε να κοιτάξει την πόρτα, σίγουρος για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου ότι θα έβλεπε το Σύριο, υπόλευκο και διάφανο αλλά χαμογελαστό, να διαβαίνει το κατόφλι. «Δεν θα γυρίσει», επανέλαβε ο Νίκ. «Πέρασε απέναντι». «Τι εννοείς πέρασε απέναντι?», ρώτησε βιαστικά ο Χάρη. «Πού πήγε? Για πες μου, τι συμβαίνει τελικά όταν πεθαίνεις? Πού πηγαίνεις? Γιατί κανένας δεν γυρίζει πίσω? Γιατί δεν είναι γεμάτο φαντάσματα το Hogwarts? Γιατί?» «Δεν ξέρω να σου απαντήσω», είπε ο Νίκ. «Πολύ καλή απάντηση της Ρόλινγκ». «Μα είσαι νεκρός», αγανάκτησε ο Χάρη. «Αν δεν ήξερες εσύ, τότε ποιος ξέρει να μου απαντήσει?» «Εγώ τον φοβόμουν το θάνατο», αποκρίθηκε σιγανά ο Νίκ. «Και έτσι επέλεξα να μείνω πίσω. Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν αυτό ήταν λάθος. Βλέπεις, ουσιαστικά είμαι μετέωρος. Δεν βρίσκομαι ούτε εδώ, ούτε εκεί». Εξήγησε και άφησε να του ξεφύγει ένα μελαγχολικό χαμόγελο. «Πω, πω, έπος. Δεν ξέρω τίποτα απολύτως για τα μυστικά του θανάτου, Χάρη. Γιατί επέλεξα αυτή την πλασματική μορφή ζωής. Φαντάζομαι ότι οι σοφοί μάγοι μελετούν αυτό το θέμα στο τμήμα μυστηρίων». «Μη μου μιλάς για αυτό το μέρος», φώναξε ο Χάρη. «Λυπάμαι που δεν μπορώ να σε βοηθήσω», είπε λυπημένος ο Νίκ. «Και τώρα, συγγνώμη, πρέπει να πάω στη γιορτή». Ο κάθε οίκος έχει το δικό του φάντασμα, οπότε λογικά τα φαντάσματα συνομιλούν με τους μαθητές του κάθε οίκου και τους βοηθάνε, ξέρω εγώ. Αυτό μας το δείχνει για πρώτη φορά. Συνήθως δείχνει τα φαντάσματα ότι κάνουν πλάκες, ξέρω εγώ, κτλ, κτλ. Έτσι δεν είναι? Είχε κάποια άλλη σκηνή με φάντασμα που βοηθούσε? Και στη φάση εκεί που κάνανε το πάρτι, το πάρτι γιατί το είχαν κάνει, το πάρτι των νεκρών? Είχε να κάνει κάτι με τη συνταγή του πολυχημικού φίλτρου ή δεν θυμάμαι, τόσο πάνω, πρέπει να θυμάμαι τέτοια ώρα και μετά από τόση ώρα stream, μισό από το πιο λίγο νερό.
Όχι καλέ. Στο προηγούμενο ήταν το πολυχημικό φίλτρο, δεν ήταν. Στο προηγούμενο. Δεν ξέρω, τα έχω μπερδέψει. Είναι τόσο πολλά. Και αυτή τη στιγμή είμαι τόσο κουρασμένος. Θεέ μου. Βλέπω και το νούμερο 10 εδώ στο Twitch. Δεν έκαναν οι ώρες σας. Όχι εσείς που είστε εδώ. Οι υπόλοιποι. Λοιπόν. Υπάρξει η θέκολος. Λοιπόν. Γλίστρεσε έξω από το δωμάτιο, αφήνοντας το Χάρι ολομόναχο με τα μάτια καρφωμένα στον τοίχο, από τον οποίο εξαφανίστηκε ο Νίκ, αλλά με άδειο βλέμμα. Μα τι, πώς διαβάζουμε, ρε φίλε. Καταπληκτικό. Λοιπόν, εδώ καλά είμαι. Καλά είμαι. Το φέρω λίγο πιο πίσω. Εδώ. Τεστ. Ένα, δύο, τεστ. Εδώ. Ωραία, εδώ θα τα αφήσω και ό,τι γίνει. Μόλις συνειδητοποίησε ότι είχε χαθεί κάθε ελπίδα να ξαναδεί τον ονό του και να του μιλήσει, αισθάνθηκε σαν να τον έχανε για δεύτερη φορά. Διέσχισε σκυφτός και απελπισμένος στο έρημο κάστρο, ενώ αναρωτιόταν μέσα του αν θα ξανάνιωθε ποτέ χαρά. Πω, Θεέ μου. Θεέ μου. Μόλις έστρεψε στο διάδρομο που οδηγούσε στο πορτρέτο της χοντρής κυρίας, είδε κάποιον στο βάθος να καρφιτσώνει μία ανακοίνωση στον πίνακα του τοίχου. Με μία δεύτερη ματιά κατάλαβε πως ήταν η Λούνα. Δεν υπήρχαν εκεί κοντά κρυψώνες. Σίγουρα θα είχε ακούσει τα βήματά του και άλλωστε εκείνη τη στιγμή δεν είχε το κουράγιο να κρυφτεί από κανέναν. «Γεια», είπε αφηρημένα η Λούνα, γυρίζοντας προς το μέρος του καθώς στραβιόταν από τον πίνακα ανακοινώσεων. «Πώς και δεν είσαι στη γιορτή?», ρώτησε ο Χάρη. «Έχω χάσει τα περισσότερα πράγματά μου», απάντησε σοβαρά η Λούνα. «Μου τα παίρνουν και μου τα κρύβουν, ξέρεις. Μα απόψε είναι η τελευταία νύχτα. Πρέπει να τα βρω οπωσδήποτε, οπότε έβαλα ανακοινώσεις». «Ω, το καημένο. Τι παίζει, τι κουφό είναι αυτό, what the fuck, bro?» Έδειξε τον πίνακα στον οποίο είχε αναρτήσει τον κατάλογο των χαμένων της βιβλίων και ρούχων, με την παράκληση να επιστραφούν. Ο Χάρη ένιωσε ένα παράξενο συνέστημα, μια συγκίνηση εντελώς διαφορετική από το θυμό και τον πόνο που τον πλημμύριζαν από τότε που πέθανε ο Σύριος. Πέρασαν λίγες στιγμές πριν συνειδητοποιήσει ότι λυπόταν τη Λούνα. Καλώς τα πολλολός πρόβατο, πλάκα κάνω. Τι κάνεις? Κάτσε να ξεκουραστείς, μην γράφεις το chat. Θα φας τώρα, τι θα κάνεις? Τι να κάνουμε εδώ, παιδευόμαστε. Έχουμε άλλες 8 σελίδες. Ή 7, ξέρω, 6. Κάτσε για τις τελευταίες 6 σελίδες. Ξέρω. Κατάλαβα. Ξάπλωσες? Α, δεν ξάπλωσα. Βάλε τα ακουστικά σου. Και κλείσε τα μάτια σου και κοιμήσου. Λοιπόν, γιατί σου κρύβουν τα πράγματά σου? Τη ρώτησε συνοφριωμένος. Η κοπέλα να σήκωσε τους ώμους. Νομίζω ότι με θεωρούν κάπως ιδιόρυθμοι, ξέρεις. Μάλιστα ορισμένοι με αποκαλούν Τρελολούνα Λαύκουτ. Τι γλυκό κι άθαο κορτσάκι. What the fuck, bro? Ο Χάρη την κοίταξε
Και αυτό το πρωτόγνωρο αίσθημα ίκτου έγινε οδυνηρά έντονο. «Αυτός δεν είναι λόγος να σου παίρνουν τα πράγματα», είπε ανέκφραστα. «Θέλεις να σε βοηθήσω να τα βρεις?» «Α, όχι», χαμογέλασε. «Θα τα επιστρέψουν. Πάντα τα επιστρέφουν στο τέλος. Απλώς ήθελα να μαζέψω απόψε τον μπαούλο μου, αλλά εσύ, γιατί δεν είσαι στη γιορτή?» Ο Χάρη ανασήκωσε τους ώμους. «Δεν είχα κέφι». «Θα με κάνει η Λούνα να συγκινηθώ, δεν το πιστεύω. Θα γελάει η Λίτσα μετά». Η Λούνα τον περιεργάστηκε με εκείνα τα παράξενα ονειροπόλα γουρλωτά μάτια. «Καταλαβαίνω. Αυτός ο άνθρωπος που σκότωσαν ήθελε να το φάγει, ήταν ο νός σου, έτσι?» «Μου το είπε η Τζίνι». Ο Χάρη έγνεψε κοφτά, συνειδητοποιώντας ταυτόχρονα ότι για κάποιο λόγο δεν τον πείραζε που μιλούσε η Λούνα για το Σύριο. Μόλις είχε θυμηθεί πως έβλεπε και αυτή τα θέστραλ. «Έχεις...» άρχισε. «Θέλω να πω, πέθανε κανένας δικός σου?» «Ναι», αποκρίθηκε απλά η Λούνα. «Η μητέρα μου». «Εντάξει, το ήξερα». «Ήταν εκπληκτική μάγισσα. Της άρεσε όμως να πειραματίζεται και μια μέρα πήγε πολύ άσχημα ένα ξόρκι της. Ήμουν 9 χρονών». «Λυπάμαι», μουρμούρισε ο Χάρη. «Ήταν φρικτό», συνέχισε ήρεμα η Λούνα. «Ακόμα και τώρα με πνίγει η θλίψη όταν τη θυμάμαι. Έχω όμως τον μπαμπά. Κι άλλωστε ξέρω πως μια μέρα θα την ξαναδώ. Έτσι δεν είναι?» «Πώς?» ρώτησε βέβαια ο Χάρη. Εκείνη κούνησε δύσπιστα το κεφάλι. «Έλα τώρα, αφού τους άκουσες πίσω από το πέπλο». «Εννοείς?» «Ναι, στην αίθουσα με την αψίδα. Απλώς ήταν κρυμμένοι και δεν τους βλέπαμε. Τους άκουσες?» Κοιτάχτηκαν. Η Λούνα χαμογελούσε αμυδρά. Ο Χάρη δεν ήξερε τι να πει, τι να σκεφτεί. Η Λούνα πίστευε τα πιο απίθανα πράγματα. Ωστόσο, ήταν και αυτό σίγουρος πως άκουσε φωνές πίσω από το πέπλο. «Α, όντως, ήταν η άλλη πλευρά, αυτό που είπα». «Τι λέει?» «Είδες, συνέστη, τι κάνει, γάμισε μας, νοτάς. Κλείς τα μάτια σου, κοιμήσου, μη γράψεις το». «Είσαι σίγουρη ότι δεν θέλεις να σε βοηθήσω να βρεις τα πράγματά σου?» την ρώτησε. «Μπα, όχι», έκανε η Λούνα. «Λέω να κατέβω στην τραπεζαρία να φάω λίγη πουτίγκα και θα περιμένω. Κάποια στιγμή θα μου τα φέρουν. Έτσι γίνεται στο τέλος. Λοιπόν, καλές διακοπές, Χάρη». «Ναι, γιατί μας γάμισε. Γι' αυτό είναι γαμάτι». «Επίσης, Λούνα». Η Λούνα κίνησε να φύγει και καθώς απομακρυνόταν, ο Χάρη ένιωσε ότι το αβάσταχτο βάρος στην καρδιά του σαν να είχε αλαφρώσει κάπως. «Μας γάμισες, Λούνα, αστεριά με να πες». Λοιπόν, αγαπητέ Dark Mage, τα καταφέραμε. Τελευταία σκηνή του έργου. 1, 2, 3, 4, 5 τελευταίες σελίδες. Τι ώρα είναι? 12:30, όπως το είχα προβλέψει. Κάπα.
κάνω το hydrate. Αλλά επειδή κάνω το hydrate, βάζω μπίρα την μπακ. Ω, γιώθεις σκητή. Γιώθεις σκητή σχεία. Welcome to the chat. Welcome to the stream. You know, my friend, we don't usually do so much long ASMR stream. We usually close at 2 hours, but today we are in the last pages of the 5th book of Harry Potter, Harry Potter and the Order of the Phoenix, and sorry, αυτό. Especially right now, that ειδικότερα αυτή την ώρα που μιλάμε, αυτό ήθελα να πω, πώς το πω στα αγγλικά αυτό, δεν ξέρω. Actually, we are in the last 5 pages. So, stay here to listen how the book ends. Thank you very much for being here. You can talk to me in English because, as you can see, I speak English fluently. Κάπα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Την επομένη, το ταξίδι της επιστροφής με το Hogwarts Express ήταν επεισοδιακό από πολλές απόψεις. Πρώτα απ' όλα, ο Μαλφόι, ο Κράμπε και ο Γκόιλ, που καραδοκούσαν μία εβδομάδα να βρουν ευκαιρία να ρηχτούν στο Χάρι εν απουσία των καθηγητών, το έστησαν ενέδρα στο διάδρομο του τρένου, καθώς το αγόρι επέστρεφε από την τουαλέτα. Η επίθεση ίσως να πετύχαινε αν δεν είχαν επιλέξει εν αγνία τους να στήσουν την ενέδρα τους έξω από ένα βαγόνι γεμάτο σίγμανι, που μόλις είδαν από το τζάμι τι γινόταν, όρμησαν σύσσωμα να βοηθήσουν το Χάρι. Όταν ο Έρνι Μακμίλαν, η Χάνα Άμποτ, η Σούζαν Μπόνς, Justin Fitz Fletchley, ο Άντονι Γκολτστάιν και ο Τέρι Μπούτ τελείωσαν μαζί τους, αφού είχαν χρησιμοποιήσει μια μεγάλη ποικιλία από ξόρκια και κατάρες που τους είχε μάθει ο Χάρι, ο Μαλφόι, ο Κράμπε και ο Γκόιλ είχαν μεταμορφωθεί σε 3 γιγάντιους γυμνοσάγιαγγες που ασφεκτιούσαν μέσα στις στολές του Hogwarts. Το δείχνει αυτό στην ταινία, δεν νομίζω. Ο Χάρι, ο Έρνι και ο Τζάστιν τους τρίμωξαν στα ράφια από σκευών και τους άφησαν να βράσουν στο ζουμί τους. Είδα σαν ένα Έλληνα streamer να του βγάζει αυτό με τα αγγλικούς υπότιτλους. Τι μας λες βρε παιδί μου. Αυτό κάνει 10 ευρώ και θέλει να είσαι πανεπιστήμιος για να το στήσεις. Εάν το διαβάσεις και μου πεις πως στείνεται, εγώ τα δίνω τα 10 ευρώ και να έρθεις να μου πεις βήμα-βήμα πως θα το στήσω. Το είδα μωρέ, αλλά είναι πολλή δουλειά για να το στήσεις και δεν είναι καλό, δεν κάνει καλή μετάφραση. Χαζομάρες. Δεν μπορώ, είμαι πολύ κουρασμένος. Δεν ξέρω, εγώ θέλω τους Έλληνες να έρθουν εδώ. Δεν με νοιάζει τίποτα. Άμα ήταν τέτοιο, άμα ήταν να κάνω για ξένους, θα έκανα αγγλικά. Τότε τι μου λες. Άμα ήταν, θα το έκανα στα αγγλικά. Έτσι πάει η λογική. Καταλαβαίνεις. Δεν σε αποπέρνω. Σ' αγαπάω. Εξάλλου το ASMR δεν έχει γλώσσα. Αν γουστάρει ο άλλος κάθε. Εγώ ας πούμε κάθομαι στην... πώς τη λένε εργά μου, το που με κάνει ρε τη συνέχεια. Την Ισπανίδα, που δεν είναι Ισπανίδα, όλη την μπερδεύω, η γυναίκα ζει στο Μεξικό. Ας πάνω, τι θυμάμαι τώρα, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Σοϊ Σοκάρα.
Αυτό ακριβώς. Και σε κάποιους ξένους αρέσουν τα ελληνικά. Δεν μπορώ. Kitty. Don't stay in the shadows. Write something in the chat. Α, ωραία. Πιάνε το ξεμάτι. Ξεμάτια σέβη, γιατί είναι πολύ όμορφο σήμερα. Δεν βλέπεις. Μπρο. Στριμάρα 2,5 ώρες. Θα με λυπάς. Καλώς το, καλώς. Γεια σου αγαπούλα μου. Έλα, κάτσε στις 4 τελευταίες σελίδες. Να χαλάρωσες. Μάλλον να δω με τη Λίτσα. Πάνω στην ώρα. Οφείλω να ομολογήσω ότι ανυπομονώ να δω τα μούτρα της μάνας του Μαλφόη όταν κατέβει ο γιώκας της από το τρένο. Δήλωσε χερέκακα ο Έρνη, κοιτάζοντας τον Ντράκο Μαλφόη που συστρέφονταν στο ακριβώς από πάνω του ράφι. Ο Έρνη δεν μπορούσε να ξεχάσει με τίποτα την εξευτελιστική αφαίρεση βαθμών από το Hufflepuff στο σύντομο διάστημα που ο Μαλφόη ήταν μέλος του πειθαρχικού σώματος. Το δες. Λοιπόν, τώρα που ήρθε ο Άγγελος πρέπει να είμαστε τέλειοι στον ήχο μας. Δεν υπάρχει τελειότητα βέβαια στη ζωή. Οπότε θα το φέρω. Μου λέει η Φανή, σταμάτα να παίζεις με το μικρόφωνο σου. Εδώ, δεν με νοιάζει τίποτα. Λοιπόν, η μαμά του Γκόιλ όμως θα χαρεί. Παρανεύει ο Ρον που είχε έρθει να δει τι ήταν όλη αυτή η φασαρία. Τώρα είναι πολύ πιο όμορφος. Χάρη, ήρθε το καροτσάκι με τα γλυκίσματα. Αν θέλεις τίποτα. Ο Χάρη ευχαρίστησε τους άλλους και ακολούθησε τον Ρον στο βαγόνι τους, όπου αγόρασε κάμποσα κέικ και κολοκυθόπιτες. Αχ, να είχαμε κι εμείς λίγο. Η Αρμιόνη διάβαζε πάλι τον ημερήσιο προφήτη, η Τζίνι έλυνε ένα quiz το σοφιστή και ο Νέβιλ χάιδευε τη Μίμπουλους Μπιμπλετόνια, όπου είχε μεγαλώσει πολύ στη διάρκεια της χρονιάς και τώρα γουργούριζε όταν κάποιος την άγγιζε. Αυτό δεν είναι το φυτό του Ρον? Φυτό δεν είναι? Γουργουρίζουν τα φυτά? Τι είναι, γάτα? Δεν καταλαβαίνω. Ο Χάρη και ο Ρον πέρασαν το μεγαλύτερο μέρος του ταξιδιού παίζοντας μαγικό σκάκι, ενώ η Ερμιόνη τους διάβαζε αποσπάσματα από τον ημερήσιο προφήτη. Τώρα η εφημερίδα ήταν γεμάτη άρθρα για την απόθυση των παραφρόνων και τις προσπάθειες του Υπουργείου να εντοπίσει θανατοφάγους, καθώς και ιστερικές επιστολές που οι αποστολείς τους ισχυρίζονταν ότι εκείνο το πρωί είδαν τον Lord of Voldemort να περνά μπροστά από το σπίτι τους. Κλασικά. Εδώ το άλλο τσίριζε, το γουρουγουριτό μας ενοχλεί. Οκ. Σωστό και αυτό. Ουσιαστικά δεν άρχισε ακόμη. Παρατήρησε με έναν στεναγμό η Ερμιόνη, καθώς δίπλωνε την εφημερίδα. Μα δεν θα αργήσει. Χάρη, ψιθύρισε ο Ρον και έδειξε μέσα από το τζάμι το διάδρομο. Ο Χάρη γύρισε να δει. Περνούσε η Τσό με τη Μαριέτα Έτσκομπ. Το βλέμμα της διασταυρώθηκε για μία στιγμή με του Χάρη. Η Τσό κοκκίνησε και συνέχισε το δρόμο της. Ο Χάρη έσκυψε στη σκακέρα και είδε έναν αξιωματικό του Ρον να διώχνει από το τετράγωνο του ένα στρατιώτη του. Έχασα τα λόγια μου. Συγγνώμη. Καλά έκανε, λέει. Τελικά, τι συμβαίνει μέσα στους δύο? Ρώτησε σιγανά ο Ρον. Τίποτα,
απάντησε ο Χάρη, κυριολεκτώντας. Τον έφαγες τον άνθρωπο, τον έφαγες. Άκουσα ότι τώρα βγαίνει με κάποιον άλλον, πρόσθεσε διστακτικά η Ερμιόνη. Αμάν. Ο Χάρης συνειδητοποίησε ξαφνιασμένος ότι δεν τον πλήγωσε διόλου αυτή η πληροφορία. Η επιθυμία του να εντυπωσιάσει την Τζο ανήκε σε ένα παρελθόν που πέρασε ανεπιστρεπτή. Το ίδιο ίσχυε για τα περισσότερα πράγματα που επιθυμούσε πριν από το θάνατο του Συρίου. Μα τι ωραία που γράφει. Είχε μεσολαβήσει μόλις μία εβδομάδα από την τελευταία φορά που είδε το Σύριο, αλλά του φαίνονταν πως πέρασε ένας αιώνας, πως η εβδομάδα αυτή βρισκόταν ανάμεσα σε δύο σύμπαντα, ένα με το Σύριο και ένα χωρίς. Έτσι είναι. Ήρθε και ο Άγγελος στο κατάλληλο σημείο, η άμυσέ μας. Αλλά γενικά το βιβλίο, να ξέρεις, από εδώ και μπρος, από ό,τι έχω καταλάβει, τα βιβλία θα μας πηγαίνουν λίγο γαμιώντας. Δεν πειράζει. Για μισέ το. Είσαι πολύ καλύτερα χωρίς εκείνη, φιλαράκι. Δώστε το Νόμπελ και μετά αμέσως η ατάκα του βλάκα που θα σε κάνει να γελάσεις για να ξεχαστείς από την τέλεια περιγραφή του θανάτου. Το ξαναδιαβάζω. Είσαι πολύ καλύτερα χωρίς εκείνη, φιλαράκι, είπε ζωηρά ο Ρον. Θέλω να πω, μπορεί να είναι όμορφη και τα σχετικά, αλλά χρειάζεσαι μια πιο γελαστή κοπέλα. Ω, δώσε τον Νόμπελ. Δώσε τον Νόμπελ, μπρο, γελάει. Φαντάζομαι ότι είναι πολύ πιο γελαστή με κάποιον άλλον, απάντησε ο Χάρη ανασηκώνοντας τους ώμους του. Αλήθεια, με ποιο βγαίνει τώρα? Είναι και κουτσομπόλης, ρώτησε ο Ρόν την Ερμιόνη, αλλά του απάντησε η Τζίνι. Με τον Μάικλ Κόρνερ, είπε. Με τον Μάικλ, μα... Ο Ρόν γύρισε και την κοίταξε. Με αυτόν έβγαινες εσύ. Α, να το και το δόλωμα. Να το και το ψαράκι στον αναγνώστη. Το δόλωμα στον αναγνώστη. Στο ψαράκι τον αναγνώστη. Όχι πια, δήλωσε αποφασιστικά η Τζίνι. Δεν του άρεσε που το Γκρίφιντορ νίκησε το Ravenclaw στο Quidditch και μου κράταγε μούτρα. Έτσι τον σχόλασα. Και αυτός γύρεψε παρηγοριά στην Τζο. Έξισε αφηρημένα τη μύτη της με το φτερό της πένας της, γύρισε ανάποδα το σοφιστή και άρχισε να τσεκάρει τις απαντήσεις της. Ο Ρόν έδειχνε ενθουσιασμένος. Ε, αφού σου είπα, δεν της δώσαν τον Νόμπελ, τι να κάνω, δεν φταίω. Μπρο. Αποφάγια. Με τη μασαλιέτσα, με τη μασαλιέτσα. Χρότσο, 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 χρότσο. Το ξέρεις αυτό? Δεν το πιστεύω. Το είπα αυτό σε live stream. Τι με κάνει σήμερα η Λίτσα, ρε μαλάκα. Ποια αποφάγια, ρε μαλάκα. Σοβαρέψου. Μην το κάνεις κλιπ, θα γίνουμε ρόμπα. Καλά έλεγα εγώ, ο Ρόρ συνεχίζει έτσι. Καλά έλεγα εγώ πως είναι βλάκας, σχολίασε μετακινώντας τη βασίλισσά του προς τον πύργο του Χάρη που έτρεμε από το φόβο του. Καλά του κάνες. Κοίτα να διαλέξεις κάποιον καλύτερο την επόμενη φορά, πρόσθεσε και έριξε μια κλεφτή ματιά στο Χάρη. Όπα, 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 τι και προξενήτρα ο Ρόν. Μαλάκα, ο Ρόν δίνει ρέστα. Περιμένετε, ωραία, δεν ξανασταματάω. Κάτσε, το διαβάσουμε όλοι. Περιμένετε. Και θα γελάσουμε μετά.
θέλει να χάσουμε το momentum. Και έριξε μια κλεφτή ματιά στο Χάρη. «Διάλεξα τον Ντίν Τόμας. Δεν είναι καλύτερος?» ρώτησε αφηρημένα η Τζίνι. «Τι?» φώναξε ο Ρον, αναποδογυρίζοντας τη σκακέρα. Ο στραβοπόδαρος έστρωσε στο κυνήγι τα πιόνια, ενώ που η Γκουίτζον τη τύβιζε και έκρουζε πάνω από τα κεφάλια τους. «Τι ωραία σκηνή, καταπληκτικό!» Όταν πλησίασε το τρένο στο σταθμό του King Cross και άρχισε να κόβει ταχύτητα, ο Χάρη σκέφτηκε ότι ποτέ δεν θέλησε λιγότερο να το αφήσει. Αναρωτήθηκε μάλιστα φευγαλέα τι θα γινόταν αν αρνιόταν να κατέβει και έμενε πεισματικά καθυλωμένο στη θέση του μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου, σαν θα πήγαινε πίσω στο Hogwarts. Όταν σταμάτησε όμως το τρένο, πήρε το κλουβί της Χέντβιχ και ετοιμάστηκε να κατεβάσει τον μπαούλο του ως συνήθως. Ωραία, ωραία σκηνή. Σύντομη, τελείωσε γρήγορα. Νόμιζα ότι θα είχε κι άλλο. Πόσο να γράψει συγγραφέας, όσο και η ιδιοφυΐα κι αν είναι. Ωστόσο, μόλις ο ελεκτής εισιτηρίων έκανε νόημα στο Χάρι, το Ρον και την Ερμιόνη πως μπορούσαν να περάσουν από το μαγικό διαχωριστικό μεταξύ 9ης και 10ης αποβάθρας, στην άλλη πλευρά τον υποδέχτηκε μία έκπληξη. Περιμένετε. Καταπληκτικό. Τελείωσε το βίντεο. Πρέπει να το βάλω από την αρχή. Το βίντεο αυτό είναι 3 ώρες. Λογικό μου ακούγεται. 2 ώρες και 41 λεπτά. Στριμάρουμε. Οκ. Κάτσε, το βάλουμε από την αρχή. Εδώ. Ωραία. Τώρα ακούγομαι. Ωραία, μια χαρά. Τον περίμενε μια έκπληξη. Μια συντροφιά ανθρώπων που δεν περίμενε να δει. Για να δούμε. Μισό λεπτό. Εδώ είμαι. Εδώ δεν είμαι καλύτερα. Ναι. Ήταν εκεί ο τρελωμάτης Μούντι, δείχνοντας το ίδιο καταχθόνιος με το καπέλο που έκρυβε το μαγικό του μάτι, όσο και χωρίς αυτό. Στο ροζιασμένο χέρι του έσφυγε ένα μακρύ μπαστούνι και το κορμί του ήταν τυλιγμένο σε μια φαρδιά ταξιδιωτική κάπα. Πίσω το ακριβό στεκόταν η Τόγκς με τα ζωρόχρωμα ροζ μαλλιά της να γυαλίζουν στον ήλιο που έμπαινε από τα βρώμικα τζάμια της οροφής του σταθμού. Στην ταινία, λέει, δεν μπόρεσαν να τα κάνουν ροζ τα μαλλιά της. Τα κάνανε κόκκινα, τα κάνανε μόβ, δεν ξέρω τι τα κάνανε. Θα μας πει η Λίτσα που τα προσέχεσαι. Φορούσε ένα χιλιομπαλωμένο τζιν και έντονο μοβ μπλουζάκι με το λογότυπο «Αλόκο της αδερφές». Α, όχι, θυμήθηκα. Ξέρεις γιατί δεν κάνανε τα μαλλιά της Τόγκς ροζ? Γιατί ροζ χρώμα έχει άμπριτς. Πώς σου φάνηκε η εξήγηση? Γι' αυτό δεν θέλανε. Θέλανε το ροζ χρώμα να το έχει αποκλειστικά η Άμπριτς. Και γι' αυτό της το κάνανε φούξια, μάλλον. Φούξια. Το γνωστό, το φούξια που έχουν τα αγκωθάκια. Το αγαπημένο μου χρώμα. Λοιπόν. Δεν θυμάμαι, λέει. Okay. Λοιπόν, και έντονο μοβ μπλουζάκι με το λογότυπο «Αλόκοντες αδερφές». Δίπλα στην Τόγκς ήταν ο Λούπιν, χλωμός, γκριζομάλης. Γκριζομάλης ο Λούπιν. Γέρασε κι αυτός, με τη μασελίτσα κι αυτός. Με ένα μακρύ τριμμένο πανωφόρι πάνω από το παλιό φούτερ και το παντελόνι του. Και μπροστά στεκόταν ο κύριος και η κυρία Ουέσλι με τα καλύτερα μάγκλ ρούχα τους και ο Φρέντ με τον Τζόρτζ που φορούσαν ολοκένουργια μπουφάν από ένα φανταχτερό πράσινο φωλιδωτό υλικό. Χαχα, έπος. Επική περιγραφή.
Είστε έτοιμοι για το τέλος? Για να δω. Όχι, εντάξει. Έχει άλλες 2,5 σελίδες. Ναι, 2,5. Λίλα. Όχι. Οι άντρες. Λοιπόν, θα σου στείλω μετά ένα βιντεάκι του Φάνη του Λαμπρόπουλου. Οι άντρες έχουμε 4 χρώματα, σαν τους υπολογιστές, λέει, του 1984. Μην μου γράφεις παραπάνω από 4 χρώματα. Τρελή ατάκα. Τα λέω αυτά για τον Άγγελο, να δεν ακούει. Λοιπόν. Όχι, λέω, λάζω, ξέρω τι θα πράγμα. Εγώ τα ξέρω αυτά. Λοιπόν, συνεχίζω. Άσε με τελειώσει το βιβλίο. Σ' αγαπάω. Ρον, Τζίνι, φώναξε η κυρία Ουέσλι τρέχοντας να σφιχταγκαλιάσει τα παιδιά της. Και εσύ, Χάρη χρυσό μου, τι κάνεις? Καλά, είπε ψέμα το Χάρη, καθώς τον τραβούσε στη μητρική αγκαλιά της. Πάνω από τον ώμο της είδε το Ρον να κοιτάζει με γουρλωμένα μάτια τα καινούργια ρούχα των αδελφών του. Από τι είναι? Ρώτησε δείχνοντας τα μπουφάν. «Από το καλύτερο δρακοτόμαρο, αδελφάκι», απάντησε ο Φρέντ, τραβώντας μερικά εκατοστά το φερμουάρ του. «Οι δουλειές πάνε περίφημα. Και είπαμε να κάνουμε ένα δωράκι στους εαυτούς μας». «Γεια σου, Χάρη», είπε ο Λούπιν, καθώς τον άφηνε η κυρία Ουέσλι για να χαιρετήσει την Ερμιόνη. «Γεια», τον χαιρέτησε και ο Χάρη. «Δεν περίμενα. Πώς βρεθήκατε όλοι εδώ?» «Σκεφτήκαμε να πούμε δύο λογάκια στη θεία και στο θείο σου», αποκρίθηκε με ένα αμυδρό χαμόγελο Λούπιν, «πριν τους αφήσουμε να σε πάρουν σπίτι». «Δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα», αποκρίθηκε ευθύς ο Χάρη. «Εγώ νομίζω πως είναι», γρύλισε ο Μούντι που είχε πλησιάσει λίγο πιο κοντά. «Αυτή δεν είναι, Πότερ?» Έδειξε με τον αντίχειρα πίσω από τον νόμο του, προφανώς. Το μαγικό μάτι του κοίταζε μέσα από το κεφάλι και το καπέλο του. Ο Χάρη τέντασε το λαιμό του προς τα αριστερά, εκεί που έδειχνε ο Μούντι, και είδε πράγματι τους τρεις Ντάρσλι που φαινόταν φοβερά ενοχλημένοι από την επιτροπή υποδοχής του Χάρη. «Χάρη», είπε ο κύριος Ουέσλι, που μόλις είχε χαιρετήσει εγκάρδια τους γονείς της Ερμιόνης, οι οποίοι τώρα αγκάλιαζαν την κόρη τους. «Είμαστε έτοιμοι?» «Έτσι νομίζω, Άρθουρ», απάντησε ο Μούντι. Αυτός και ο κύριος Ουέσλι προπορεύτηκαν, καθώς η μικρή συντροφιά πλησίαζε τους Ντάρσλι, φοβερό σκηνικό, που είχαν ριζώσει θαρρή στο έδαφος. Η Ερμιόνη τραβήχτηκε από την αγκαλιά της μητέρας της και τους ακολούθησε. «Χαίρετε», είπε ευχάριστα ο κύριος Ουέσλι στο θείο Βέρνος, «δεν το πιστεύω», όταν σταμάτησε μπροστά του. «Ίσως να με θυμάστε, λέγομαι Άρθουρ Ουέσλι». Καθώς ο κύριος Ουέσλι είχε κάνει ρημαδιό, το θυμάμαι, το καθιστικό των Ντάρσλι πριν από 2 χρόνια. Ο Χάρη θα ξαφνιαζόταν πολύ αν ο θείος Βέρνον τον είχε ξεχάσει. Πράγματι, το πρόσωπο του θείου Βέρνον έγινε στη στιγμή καστανοκόκκινο από την ταραχή και αγριοκοίταξε τον κύριο Ουέσλι, αλλά προτίμησε να μην πει τίποτα. Ίσως επειδή οι Ντάρσλι υστερούσαν αριθμητικά, ήταν 1:2. Η θεία Πετούνια έδειχνε να φοβάται και να ντρέπεται. Κοίταζε ολόγυρα σαν να ανησυχούσε μήπως τη δει με τέτοια συντροφιά κανένας γνωστός της. Πολύ καλή περιγραφή. Ο Ντάρσλι στο μεταξύ πάσχιζε φιλότιμα να περάσει απαρατήρητος, πράγμα κάπως δύσκολο με τις διαστάσεις που είχε. Επίσης πολύ καλή περιγραφή. «Θα θέλαμε να σας πούμε κάποια πράγματα για το Χάρη», συνέχισε χαμογελαστός πάντα ο κύριος Ουέσλι. «Ναι», γρύλισε ο Μούντι, «πώς να του φέρεστε όταν βρίσκεται στο σπίτι σας?» «Ντρέπεται για το τι θα πει ο κόσμος. Χρειάζεται να σου αναλύω?» «Ντροπή»,
χρειάζεται να σου αναλύω βασικά πράγματα. Μα αυτό γράφει, το γράφει ξεκάθαρα. Η θεία Πετούνια δείχνει να φοβάται και να ντρέπεται. Κοίταζε ολόγυρα, σαν ανησυχούσε μήπως τη δει με τέτοια συντροφιά κανένας γνωστός της. Όχι, δεν κατάλαβα. Λες, σιγά μην ντρέπω την Πετούνια και παντώ. Ντρέπεται για το τι θα πούνε οι άλλοι. Άσε με τελειώσω. Δεν ξέρω τι λες. Δεν έχω ξέρω ελληνικά. Άψα μου ελληνικά να σου απαντήσω. Μαλάκα, τι κακός που είμαι μερικές φορές. Ώρες, ώρες. Λοιπόν, τώρα θα βάλω το 100%. Τώρα γιατί το έγραψα αυτό? Αυτό είναι για μπαν. Αλλά επειδή σε αγαπάω, θα βάλω το 100% της τέχνης μου για την τελευταία σελίδα, για τον Άγγελο. Μισό λεπτό να μπω. Και τώρα μετά από 2,5 χρόνια, μετά από 2 χρόνια SMR, θα δείτε την προπονητική τέχνη. Και στριμάρω ήδη 3 ώρες. Λοιπόν, είστε έτοιμοι? Είστε έτοιμοι? Είναι όλοι hyped. Τι μαλάκες που είστε. Περιμένετε. Θα θέλαμε να σας πούμε κάποια πράγματα για το Χάρι, συνέχισε χαμογελαστός πάντα ο κύριος Wesley. Ναι, γρύλισε ο Μούντι. Πώς να του φέρεστε όταν βρίσκεται στο σπίτι σας? Οι τρίχες στο μουστάκι του θείου Βέρνον ορθώθηκαν από αγανάκτηση. Απευθύνθηκε στο Μούντι, ίσως επειδή το καπέλο του έδωσε την απατηλή εντύπωση πως είχε να κάνει με έναν άνθρωπο πιο ήπιον τόνων. Δεν είχα υπόψη μου ότι σας αφορούν οι οικογενειακές μου υποθέσεις. Ο θείος Βέρνον. Είμαι βέβαιος ότι αυτά που δεν έχεις υπόψη σου γεμίζουν τόμους ολάκερους, Ντάρσλι. Γρήλισε ο Μούντι. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας, παρανεύει η Τόγκς, που τα ζωηρό χρωμαρός μαλλιά της είχαν προκαλέσει στη θεία Πετούνια περισσότερη φρίκη από ότι όλοι μαζί οι υπόλοιποι, οπότε έκλεισε τα μάτια να μην τα βλέπει. Το θέμα είναι ότι αν ανακαλύψουμε πως δεν φέρεσε καλά στο Χάρι και μην αφιβάλλεις ότι θα το ανακαλύψουμε, πρόσθεσε ευχάριστα ο Λούπιν. Πήγανε όλοι μαζί να τους πουλήσουν τσαμπουκά. Τι γαμάτη σκηνή ρε φίλε. Ακόμη και αν δεν, επιτρέψεις το Χάρι να χρησιμοποιήσει το φιλέτονο, συμπλήρωσε ο κύριος Wesley. Τηλέφωνο, ψιθύρισε η Ερμιόνη. Αυτό, αν υποψιαστούμε ότι δεν φέρεσε καλά στο Χάρι, θα έχεις να κάνεις μαζί μας, ολοκλήρωσε ο Μούντι. Οπότε εγώ το διάβασα λάθος. Οπότε πάτω ξαναδιαβάσω. Ο Μούντι δηλαδή ολοκληρώνει τη φράση του κυρίου Wesley. Πρόσεξε. Αυτό, αν υποψιαστούμε ότι δεν φέρεσε καλά στο Χάρι, θα έχεις να κάνεις μαζί μας, ολοκλήρωσε ο Μούντι. Το πιάσες τώρα, πώς το γράφει? Ο θείος Βέρνον φούσκωσε απειλητικά το στήθος του. Η οργή του υπερνίκησε το φόβο που του προξενούσαν αυτή η παλαβή. On fire. Με απειλείτε, κύριε, είπε τόσο δυνατά που γύρισαν το κεφάλι τους αρκετοί παραστικοί. Ακριβώς, απάντησε ο τρελομάτης, πολύ ευχαριστημένος που ο θείος Βέρνον μπήκε αμέσως στο νόημα. Και σας φαίνομαι για άνθρωπος που υποκύπτει σε εκφοβισμούς, γάβγησε ο θείος Βέρνον. Α, έκανε ο Μούντι, σμπρώχνοντας πίσω το καπέλο του για να αποκαλύψει το περιστρεφόμενο μαγικό μάτι του.
Ο θείος Βέρνον λαπίδησε έντρομος προς τα πίσω, σκοντάφτοντας ένα καρόσι αποσκευών. Ομολογώ πως ναι, Ντάρσλι. Έπειτα στράφηκε στο Χάρι. Φωνάξε μας αν μας χρειαστείς, Πότερ. Αν τυχόν δεν πάρουμε νέα σου τρεις μέρες στη σειρά, θα στείλουμε κάποιον να δει τι συμβαίνει. Η θεία Πετούνια άρχισε να κλαψουρίζει. Ήταν φανερό ότι σκεφτόταν τι θα έλεγαν οι γείτονες αν έβλεπαν τέτοιους ανθρώπους στο κατώφλι τους. «Αντίο, Πότερ», είπε ο Μούντι, σφίγγοντας για μια στιγμή με το ροζιασμένο χέρι του τον νόμο του Χάρη. «Να προσέχεις, Χάρη», τον συμβούλεψε σιγανά ο Λούπεν, «και να επικοινωνείς μαζί μας». «Χάρη, θα σε πάρουμε από εκεί όσο πιο γρήγορα μπορούμε», ψιθύρισε η κυρία Wesley και τον τράβηξε ξανά στην αγκαλιά της. «Θα ξανανταμώσουμε σύντομα, φιλαράκι», είπε ανήσυχα ο Ρον, καθώς του έσφυγε το χέρι. «Πολύ σύντομα, Χάρη», τον διαβεβαίωσε η Ερμιόνη. «Σου το υποσχόμαστε». Ο Χάρη έγνεψε. Δεν έβρισκε λόγια να τους εκφράσει τι σήμαινε για εκείνο να τους βλέπει όλους εκεί, παραταγμένους στο πλευρό του. Χαμογέλασε λοιπόν, τους χαιρέτησε κουνώντας το χέρι του και κίνησε πρώτος να βγει έξω από το σταθμό στον ηλιόλουστο δρόμο με το θείο Βέρνον, τη θεία Πετούνια και τον Ντάντλι να τρέχουν εξωπίσω του. Εάν είχαμε 50 άτομα στο τσάτ, έτσι θα διάβαζα για 3 ώρες. Αλλά από τη στιγμή που είστε 11, 11 και 3, 14. Κατάλαβες, αυτό χάνεται. Σου έδωσα ένα μικρό δείγμα, ένα μικρό ψήγμα της τελειότητάς μου. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Ελπίζω να έρθετε και αύριο που θα τερματίσουμε αυτό το παιχνίδι. Το αξίζουμε εμείς, λέει. Σας αγαπάω και εσάς όλους. Σας αγαπάω ξεχωριστά. Όλους σαν... Λοιπόν, και εμείς θέλουμε από αυτά. Νάτος, πάλι δεν έγραψε. Σου είπα, την επόμενη φορά που δεν θα γράψεις τίποτα θα σε κάνω μπαν. Δεν με άκουσες. Σου ξαναδίνω μία ακόμα ευκαιρία γιατί είμαι μεγαλόψυχος και θεός. Θεός. Την επόμενη φορά που θα το κάνεις ή που δεν... Μάλλον βασικά την επόμενη φορά θα φας μπαν, να ξέρεις. Αχιλλέα, για σένα το λέω. Λοιπόν, πάμε. Ναι, αλλά δεν σου φτάνουμε. Να το βάλεις redeem. Α, καλή ιδέα. Θα το βάλω redeem. Θα βάλω. Υπάρχει λόγος. Καλά. Έλα αύριο στο Discord να μιλήσουμε. Αν υπάρχει λόγος. Να τα ακούσεις κι εσύ. Λοιπόν, να το βάλεις redeem. Μας υποτιμάς. Όχι, δεν σε υποτιμάω. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Εγώ το πάρω προσωπικά. Κι εγώ. Πώς φάνηκε. Υπάρχει λόγος, το απαντήσαμε. Καλά πλάκα κάνω, το ξέρεις. Κι εγώ. Και όχι, εγώ δεν κάνω πλάκα. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους. Ναι, θα σου πω ιδιαίτερος. Λοιπόν, είναι βλακή αυτό που μου λες, Αγγελέα. Στο λέω από τώρα. Ακούστε, παιδιά. Λοιπόν, θα κλείσω με μια συμβουλή. Θα κλείσω με μια συμβουλή. Σταματήστε. Ακούστε. Σταματήστε να ασχολείστε με τους άλλους και ασχοληθείτε με τον εαυτό σας. Πόσο παράδοξο είναι να σου δίνω μία συμβουλή εγώ, να δίνω μία τέτοια συμβουλή σε σένα που είσαι μεγαλύτερός μου. Πόσο παράδοξο είναι. Γιατί. Λυπάμαι πάρα πολύ με αυτά που συμβαίνουν. Τέλος πάντων, 14 άτομα λέει, μία ώρα το βράδυ. Κλάιν μάι. Λοιπόν, για να δούμε λίγο. Θέλω να κάνω εδώ λίγο κάτι με τα raid εδώ. Λοιπόν, τελείωσε. Αύριο, ακούστε παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το τελευταίο που κάναμε. Συμφωνείτε και οι υπόλοιποι να το κάνω redeem, λες? Να το κάνω redeem, θέλετε?
Γιατί υπάρχουν νόπανα. Δεν υπάρχουν νόπανα. Εσύ χαλιές αποσχολείς. Τέλος πάντων. Δεν κατάλαβες τι σου είπα. Αυτή είναι η απάντηση που μου έδωσες, δεν κατάλαβες καν. Κλάιν Μάιν. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος τελικά. Δηλαδή και σε μεγάλη ηλικία να φτάσεις, άμα είσαι κολλημένος με ένα πράγμα, ρε φίλε. Ας πούμε εγώ, κοίτα, και για να μην το πάρεις προσωπικά, θα σου πω για μένα. Ας πούμε εγώ θα είμαι γκρινιάρης μέχρι να πεθάνω. Καταλαβαίνεις. Να σου πω για μένα δηλαδή. Θέλετε, ε? Θα σας φτιάξω εγώ. Θα το βάλω χιλιάρικο όμως. Να ξέρετε. Πόσα χιλιάρικα έχετε? Θα το βάλω 2000. Λοιπόν, ο Brain Bob είναι. Ο Στέλιος είναι εδώ. Ο Brain Bob, γράψε μου λίγο. Πώς τον είπαμε τον George, πώς λέγεται? Α, George X. Δεν τον βλέπω online. Έκλεισε μάλλον. Αν θα κάνουμε raid. Δεν τον βλέπω, δεν τον βλέπω. Έχει τελειώσει. Οκ, οκ. Είδες, το θυμήθηκα όμως. Έχω μνήμη. Έχουμε λεφτά. Όχι χιλιάδες ευρώ. Χίλιους πόντους. Ευρώ είναι τέτοιο. Διαβάζει default. Α, επειδή το παρατράβει. Μην με το παρατραβάς, γιατί και εγώ θα πω την ατάκα. Θα σου το βάζω να το κάνω, ας πούμε, να το κάνω μισή ώρα. Μισή ώρα. Με 10 ευρώ. Λοιπόν, θα δίνεις 10 ευρώ και θα ακούς αυτό το, αυτό το voice acting. Αλλά θα σου πω κάτι. Σαν το voice acting που κάνει ο φίλος μου Άγγελος, ο Άγγελο Χόλι, δεν θα το φτάσω ποτέ. Κατάλαβες, είναι πολύ απλό. Λοιπόν, ακούστε παιδιά, όσοι είδατε, κάτι τελευταίο και θα φύγετε, θα φύγετε, θα πάμε. Όσοι είδατε το τελευταίο κλιπ που ανέβασα στο Instagram και σας άρεσε, αύριο θα παίξουμε το άλλο μισό. Παίξαμε το μισό. Εντάξει. Τόσο παίρνω. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, καληνύχτα Χιλέα. Έλα αύριο να μιλήσουμε. Έλα αύριο να σταχώσω δηλαδή. Έλα αύριο να σταχώσω στο Discord. Λοιπόν. Καλά, ωραία. 10 ευρώ η ώρα. Τόσο παίρνω. 10 ευρώ η ώρα. Λοιπόν, ακούστε, ακούστε ρε, ρε, μην με αποσυντονίζετε. Ακούστε. Αύριο θα παίξουμε το άλλο 50% από την παιχνιδάρα. Όποιος το είδε και σας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα που παίξαμε χθες. Ναι, χθες. Καλά είπα. Ελάτε. Ελάτε να το τερματίσουμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, παιδιά. Είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Αυτά. Σάββατο βράδυ έχω καινούριο horror. Θα το ανεβάσω στο Instagram, εννοείται. Φωτογραφία. Και τελευταίο, ναι, και την Κυριακή. Την Κυριακή ξεκινάμε Κωστή Παπαγιώργη, καινούριο βιβλίο. Γιατί ανάμεσα από τα Harry Potter διαβάζουμε Κωστή Παπαγιώργη. Αυτά είχα να πω, τα είπα όλα γρήγορα, αγχώθηκα. Σας ενημέρωσα, όποιος δεν ενημερώθηκε, όποιος δεν θυμάται τι ενημέρωση έκανα, μπαν. Φιλάκια πολλά. Λοιπόν, σας το λέω από τώρα. 18 Αυγούστου το κανάλι κλείνει 3 χρόνια. 18 Αυγούστου, για να μην έχω και πολύ, γιατί όλοι θα έχετε φύγει διακοπές, γι' αυτό θα το κάνω επίτηδες. Σας υπόσχομαι, 18 Αυγούστου θα κάνω για πρώτη φορά στη ζωή μου just chatting και θα βρίσω ανελέητα όλο το ελληνικό community και όσους ασχολούνται με το τι είπα ένας, τι έκανε ο άλλος, δεν μπορώ. Ρε, φτάσατε 50 χρονών, ρε. Σοβαρευτείτε, ρε. Τε γάμο τώρα. Ρε, 50 χρονών, ρε. Ρε, σοβαρευτείτε, ρε. Κάνε σε μα, ρε. Α, καληνύχτα.